Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 29 Μαρτίου και τώρα ξεκινάει το τελευταίο Κόντρα 24 της εβδομάδας. Ο Μίχος καταδικάστηκε. Δεν ξέρουμε ακόμη την ποινή του, αλλά είναι με βεβαιότητα ένοχος για τον βιασμό μεταξύ άλλων μιας 12χρονης κοπέλας στον Κολωνό. Το ίδιο συνέβη σήμερα με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία καταδικάστηκε και της υπευλήθη ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της μεγαλύτερης από τις τρεις κόρες της, της Τζορτζίνας. Βεβαίως σήμερα θα συζητήσουμε μια σειρά από θέματα με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και κυρίως θα εστιάσουμε σε όσα έγιναν χθες στο Κοινοβούλιο και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν απάντησε επί της ουσίας σε τίποτε, ούτε όμως αναφέρθηκε στις παραιτήσεις των δύο υπουργών του, του Σταύρου Παπασταύρου και του κυρίου Μπρατάκου. Ποιος είναι ο νικητής και ποιος είναι ο χαμένος από αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα η συζήτηση δεν κόμισε κάτι νέο στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτά βεβαίως εκτός από τους δημοσιογράφους θα μας μιλήσει αργότερα και η Ευδοκία Τσαγκλή. Μία από εκείνες, τη γνωρίζετε ίσως, που διασώθηκαν από το τραγικό αυτό δυστύχημα που συνέβη στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2023. Δεν μακρηγορώ άλλο, καλωσορίζω αμέσως τον Κώστα Αργυρό από την Αυγή, αρχισυντάκτη της Εφημερίδας Αυγής. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Μάρια. Και τον Χρήστο Ξανθάκη από το New Post. Καλησπέρα. Καλησπέρα, την αγάπη μου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ και ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, ο Κυριάκος Δημάγγελος. Θέλω να σας ζητήσω, κύριοι συνάδελφοι, ένα πολύ σύντομο πρώτο σχόλιο για την καταδίκη του Μίχου και την αθώωση της μητέρας της 12χρονης, την ανατροπή ουσιαστικά της εισαγγελικής πρότασης για την οποία είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κώστα, ξεκινώ από σένα. Ναι, μας είχε προκαλέσει όλους έκπληξη, νομίζω, η πρόταση του εισαγγελέα. Είχε προκαλέσει, αν θέλει, σοκ στην κοινή γνώμη. Από ό,τι διαβάζω και εγώ, γιατί δεν ήμουν εκεί, αλλά από ό,τι διαβάζω και από το ρεπορτάζ συναδέλφων, έπαιξαν ρόλο οι ένορκοι που πήραν αυτή την απόφαση, δηλαδή καταδικαστική για τον Ηλία Μίχο, αθωωτική για τη μητέρα. Και νομίζω είναι κάτι που κάπως αντικατοπτρίζει το κοινό αίσθημα, αυτό που όλοι λίγο πολύ περιμέναμε. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους Ηλίες Μίχου στο μέλλον, έτσι, να μην ξαναδούμε τέτοια περιστατικά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η καταδίκη αυτή σίγουρα ως ένα βαθμό αποτελεί δικαίωση για όλους αυτούς που και σήμερα, από ό,τι ξέρω, πήγαν πολλοί κόσμοι εκεί έξω από τα δικαστήρια για να ζητήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ελπίζω, ξαναλέω, ότι τέτοια περιστατικά δεν θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Φοβάμαι ότι δυστυχώς πολλά συμβαίνουν μέσα σε κλειστά και σκοτεινά δωμάτια σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια. Χρήστο. Κοίτα, δύο λόγια μόνο. Βγήκε η εισαγγελέας, είπε αυτά που είχε να πει. Κάποιοι εξ ημών διαφωνήσαμε και πολύ έγκυροι νομικοί. Δημοκρατία, είναι ωραίο πράγμα να λες εσύ αυτά και ο άλλος τα άλλα, αρκεί να ακούγονται ισότιμα. Εντάξει, τα ακούσαν οι ένορκοι, πήραν την απόφασή τους. Και τελειώσαμε. Και για μένα ήταν μια απόφαση σωστή. Και χαίρομαι που οι ένορκοι σκεφτήκανε, αναλύσανε και αποφασίσαν. Και φτάσαμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Έως τώρα λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, για το πώς ακριβώς διαμορφώθηκαν οι πλειοψηφίες σήμερα. Θυμίζω 4 ένορκοι, 3 τακτικοί δικαστές στο μεικτό ορκωτό που διεξαγόταν η δίκη. Θα μας πει η κυρία Ασπασία Ταραχοπούλου, πολιτική αγωγή, συνήγορος πολιτικής αγωγής της 12χρονης, την οποία και καλωσορίζω. Την έχουμε την κυρία Ταραχοπούλου. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Κυρία Ταραχοπούλου, είχαμε πρακτικά ανατροπή, αν και κακώς το περιγράφουμε έτσι, διότι η εισαγγελέα είχε κάνει απλώς μια πρόταση, δεν δεσμευόταν σε τίποτε το δικαστήριο από την πρότασή της. Είχε προξενήσει εντύπωση όμως. Η πρότασή της βεβαίως κανείς μας δεν μπορούσε να πει πολλά πράγματα, διότι ορθώς η δίκη αυτή διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, κατόπιν δικού σας αιτήματος εξ όσων γνωρίζω. Επομένως δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε οι δημοσιογράφοι τι στοιχεία έχουν εισφερθεί κατά την ακροαματική διαδικασία. Θέλω να σας ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο ως συνήγορο πολιτικής αγωγής, ως υπερασπίστρια της 12χρονης πρακτικά. Ναι, να πω καταρχήν ότι είμαστε τρεις οι συνήγοροι οι οποίοι είχαμε αναλάβει την υπεράσπιση της κατηγορίας, την υπεράσπιση του παιδιού, εγώ, ο κύριος Πρεβενιός και η κυρία Ψαράκη. Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως για αυτό το παιδί και για όλα τα παιδιά τα οποία
θεωρώ ότι θα βρουν το θάρρος να μιλήσουν, γιατί πια ξέρουν ότι θα ακουστούν, ότι θα λάβουν υπόψη τους οι δικαστές και οι αρχές γενικότερα αυτά που λένε και αυτά που καταθέτουν. Αισθανόμαστε, είχαμε συγκίνηση, χαρά, όλα αυτά τα συναισθήματα μετά από μια τέτοια εξαντλητική διαδικασία που κράτησε 3 μήνες, έτσι, από τις 8 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει από το δικαστήριο και ήταν καθημερινό. Κυρία Ταραχοπούλου, πότε θα επαγγελθούν οι ποινές? Μάλλον τη Δευτέρα, το αργότερο την Τρίτη. Τώρα αγορεύαν οι συνήγοροι της υπεράσπισης για τα ελαφρυντικά. Τη Δευτέρα θα είναι η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά και μετά... Ποια είναι αυτά τα ελαφρυντικά, ας πούμε, για διαφωτίστε μας λίγο. Τι βρίσκουν ως ελαφρυντικό? Ορίστε. Τι βρίσκουν, λέω, ως ελαφρυντικό? Τι ζητούν ως ελαφρυντικό για τον ομοίο μίχο, τον πρώτερο σύνομο βίο, για παράδειγμα? Ναι, το σύνομο βίο. Οι περισσότεροι αυτό έχουν ως ελαφρυντικό, το σύνομο βίο. Εντάξει, προβλέπεται το ελαφρυντικό από τον ποινικό μας κώδικα. Στην κρίση του δικαστηρίου είναι αν θα το... Αν θα δώσει ελαφρυντικό ή δεν θα δώσει ελαφρυντικό, ασφαλώς, έτσι. Το πλαίσιο ποινής για τον Ηλία Μίχο μετά την καταδικαστική απόφαση ποιο είναι, προβλέπονται και ισόβια? Ναι, για το βιασμό ανηλίκου προβλέπεται ως ποινή ισόβια. Μάλιστα. Και οι άλλες οι πράξεις για τις οποίες έχει κριθεί ένοχος έχουν πολύ σοβαρές ποινές, από 10 έως 15 χρόνια. Κατά πλειοψηφία ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις ή ομόφωνα, κυρία Τραχοπούλου? Περισσότερες λήφθησαν κατά πλειοψηφία. Οι περισσότερες, για όλους σχεδόν τους κατηγορούμενους, δεν υπήρχε ομοφωνία. Αν και για τον βιασμό. Ναι, και για τον βιασμό. 4-3 ήταν για τον βιασμό. 5-2 νομίζω. Πλειοψήφισαν οι ένορκοι δηλαδή. Ναι. Για τον βιασμό οι ένορκοι. 4-3 ήταν οι ένορκοι. Και είπατε κάπου αλλού 5-2, που ήταν αυτό? Νομίζω για τη μαστροπία. Τώρα δεν τα θυμάμαι. Τα σημειώναμε εκείνη την ώρα, αλλά δεν τα θυμάμαι. Καταλαβαίνω τη φόρτιση. Θα πάρουμε την απόφαση όμως και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα τα... Αλλά νομίζω ότι ήταν 5-2 για τη μαστροπία. Αποδείχθηκε, κυρία Ταραχοπούλου, βεβαίως εσείς δεν είστε υπερασπίστρια της μητέρας, αλλά σας ζητώ ένα σχόλιο και γι' αυτό. Αποδείχθηκε ότι η μητέρα δεν είχε εν τέλει εμπλοκή στη μαστροπία, όπως είχε διαγνώσει από τη διαδικασία η εισαγγελέας. Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαι δικηγόρος της μητέρας, αλλά να σας πω ότι ξεκίνησα, ορίστηκα ως δικηγόρος από τη μητέρα. Έτσι. Ναι, σωστά. Στην πορεία, επειδή η μητέρα ήταν κατηγορούμενη, δεν μπορούσα να έχω και τη μητέρα και το και παιδί. Το παιδί. Και έτσι ανέλαβα εγώ το παιδί και ο κύριος Λίτρας τη μητέρα. Υπάρχει μια στενή σχέση και η παράστασή μας στο δικαστήριο ήταν να αφορούσε υποστήριξη κατηγορίας για όλους εκτός από τη μητέρα. Δηλαδή δεν δηλώσαμε πολιτική αγωγή, αν θέλετε, για τη μητέρα, παρά για όλους τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Η αθώωση της μητέρας είναι και αυτή μια δικαίωση για το παιδί, γιατί το παιδί από την πρώτη στιγμή έλεγε σε όλες τις καταθέσεις και σε όλες του τις όπου έβρισκε την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσει ότι η μάνα του είναι αθώα και δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, δεν γνώριζε τίποτα. Το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε η μητέρα είναι πλημέλημα, κυρία Τραχοπούλου. Ναι, για τον εκβιασμό, ναι. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ως ποινή πάνω κάτω. Το πλημέλημα είναι μέχρι 5 χρόνια. Εντάξει, δεν θα έχει πει. Έως, ναι, γιατί χρόνια, είναι και φετίο μετά, έτσι. Επομένως πρέπει να περιμένουμε την αποφυλάκησή της άμεσα. Ναι, ναι, ναι. Έχει καθίσει και 18 μήνες στη φυλακή, οπότε θεωρώ ότι ναι, θα αποφυλακιστεί. Καλά, ναι, θα συμπληρωνόταν το 18 μήνο ούτως ή άλλως, αλλά η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν. Αλλά φαντάζομαι θα αποφυλακιστεί νωρίτερα, γιατί πλέον δεν υπάρχει λόγος να κρατείται προσωρινά. Ναι, θα αποφυλακιστεί. Ναι, μόλις τελειώσει το δικαστήριο, γιατί πρέπει να απαγγελθούν οι ποινές. Επειδή υπάρχει για εκείνη μια κατηγορία, μια ενοχή, ο εκβιασμός, θα απαγγελθούν οι ποινές και στη συνέχεια θα αποφυλακιστεί. Μάλιστα. Δευτέρα, Τρίτη θα αποφυλακιστεί. Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με την 12χρονη, δεν είναι πλέον 12, είναι λίγο μεγαλύτερο το κορίτσι πια. Ναι. Είχατε ναι, την ευκαιρία να μιλήσετε μετά, μετά το πέρας της διαδικασίας. Μίλησα με το παιδί. Είναι πολύ χαρούμενο, είναι δυσευτυχισμένο. Ήταν, είπαμε, μια
δικαίωση για αυτήν, θέλει να δει τη μαμά της. Είναι χαρούμενη αυτό. Αμήν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι ταλαιπωρήθηκε πολύ το κορίτσι αυτό. Ναι. Στη ζωή της και μέχρι τώρα. Και συνεχίζει να ταλαιπωρείται το παιδί. Και ταλαιπωρήθηκε και πολύ μετά τις αποκαλύψεις. Γιατί θέλω να θυμίσω στον κόσμο, δικές σας αν δεν κάνω καταγγελίες, κυρία Δαραχοπούλου, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε ληφθεί και η κατάλληλη προστασία από τις δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές τον πρώτο καιρό, με αποτέλεσμα έξω από το σπίτι να βρίσκονται συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι. Α, καλά, τον πρώτο καιρό, ναι, εκτός, έγινε ένας χαμός με τα κανάλια, με τους δημοσιογράφους, με φωτογραφίες, με... Και στη διαδικασία τώρα και, και η δικογραφία βγήκε στα κανάλια και διέρευσε και η ακροαματική διαδικασία, παρόλο που ήταν και κλεισμένων των θυρών, πάρα πολλά στοιχεία της διαδικασίας διαρρέανε καθημερινά στα κανάλια και στα site κλπ. Που καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούσαν ένα επανατραυματισμό του παιδιού, έτσι... Σαν να βιαζόταν και να ξαναβιαζόταν κάθε μέρα, γιατί δεν είναι. Είναι ένα έξυπνο παιδί. Είναι ένα παιδί που έχει αντίληψη, βλέπει τηλεόραση. Ίντερνετ δεν έχει, παρά μόνο όταν χρειάζεται για το σχολείο, για τα μαθήματά της και πάντα με την παρουσία της θείας της. Δηλαδή δεν έχει τηλέφωνο με ίντερνετ, έχει ένα απλό τηλέφωνο. Αλλά βλέπει τηλεόραση, ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή είναι και καλή μαθήτρια πλέον. Προσπαθεί. Είναι ένα δυνατό παιδί. Ένα παιδί που θεωρώ ότι θα κάνει επανεκκίνηση στη ζωή. Αυτό να κρατήσουμε, αυτό. Τώρα φαντάζομαι, σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ταραχοπούλου. Φαντάζομαι οι καταδικαστέντες θα ασκήσουν έφεση. Ναι, προφανώς. Που σημαίνει ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα θα επαναληφθεί ουσιαστικά η δίκη σε ανώτερο βαθμό πια. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί το προηγούμενο και να δούμε κάποιους από αυτούς ελεύθερους μέχρι το εφετείο? Κοιτάξτε, σίγουρα θα αφαιθούν κάποιοι ελεύθεροι. Θα έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι την έφεση. Μπορεί να ισχύει αυτό και για το Μίχο, ας πούμε. Όχι, δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Ο Μίχος έχει καταρχήν μια ποινή... Ισόβια πρώτα απ' όλα. Στα ισόβια δεν προβλέπεται ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν θα τον καταδικάσουν σε ισόβια. Αλλά έχει και πολύ μεγάλες ποινές. Και οι άλλες πράξεις για τις οποίες έχει κηρυχθεί ένοχος προβλέπουν ποινές από 10 έως 15 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ανασταλτικό ο Μίχος. Άρα θα έχει ενδεχομένως για κάποιους άλλους από τους καταδικαστές. Για κάποιους άλλους, ναι. Που έχουν καταδικαστεί για χαμηλότερης απαξίας αδικήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ταραχοπούλου. Όλοι για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο είναι, αλλά θα αναγνωριστούν κάποια ελαφρυντικά. Ναι. Κάποιοι θα αποφυλακιστούν. Αυτό είναι σίγουρο σχεδόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ταραχοπούλου. Και εγώ σας καλό σας βράδυ και καλή ξεκούραση, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχετε τρέξει κι εσείς πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και επιστρέφουμε εμείς στο τραπέζι μας. Καλωσορίζω και τον Κυριάκο Δημάγγελο, αρχισυντάκτη της εκπομπής. Γεια σου, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Πάντως το πιο καλό νέο ήταν αυτό, ότι το παιδί πάει καλά. Ασχολείται με τα μαθήματά του όπως πρέπει να ασχολείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είναι πιο ήρεμο, είναι πιο χαρούμενο. Επειδή η ψυχολογία του παιδιού και το πώς θα ζήσει από εδώ και πέρα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι σημαντικό να επισημαίνουμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι το δικαστήριο έγινε και κλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων της 12χρονης και έτσι έπρεπε να γίνει, διότι το υλικό που εισφέρθηκε περιελάμβανε ακόμη και φωτογραφίες, βίντεο. Φανταστείτε αυτά τα πράγματα τώρα να προβάλλονταν στα μέσα ενημέρωσης, σε εφημερίδες και στην τηλεόραση. Χριστός και Παναγία, τι λες. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, και επειδή τα έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνουν. Καλό είναι να προστατεύονται όσο γίνεται. Και ο κλάδος δεν έχει αποδείξει την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση. Μα το απέδειξε το πόσο δεν έχει αυτοσυγκράτηση σε αυτή την υπόθεση, όταν τον πρώτο καιρό συνάδελφοί μας βρίσκονταν κάτω από το σπίτι της 12χρονης. Εγώ θα το επαναλάβω όχι με δική τους ευθύνη, με ευθύνη των αρχισυντακτών και των διευθυντών τους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές δεν είναι συμπεριφορές. Πάμε παρακάτω. Τέλος καλό, όλα καλά σε αυτή την υπόθεση όπως φαίνεται. Όσο γίνεται βεβαίως να είναι όλα καλά, γιατί αυτό το οποίο υπέστη αυτό το παιδί δεν αλλάζει. Τώρα, κύριε, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για όσα συνέβησαν χθες
στη Βουλή και να ξεκινήσω, Κώστα, από σένα για να σε ρωτήσω αν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι από τη χθεσινή διαδικασία και ποιοι είναι αυτοί. Κοίταξε, καταρχήν όταν μιλάμε τώρα για ένα τέτοιο συμβάν, για ένα έγκλημα όπως έχει χαρακτηριστεί, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για νικητές. Νικητές δεν υπάρχουν για μένα από τη στιγμή που τελικά δεν καταλάβαμε, δεν μάθαμε, δεν μπορέσαμε να μάθουμε ποιος είναι ο μοντέρ αυτής της μονταζιέρας, της περιβόητης μονταζιέρας, που έδωσε και την αφορμή για να φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Για μένα χαμένη είναι σίγουρα, αν θες, η κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί αυτό που είδαμε χθες, κυρίως από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολύ κάτω των περιστάσεων κατά τη γνώμη μου και πολύ κάτω των αναγκών που έχουν και η ελληνική κοινή γνώμη και κυρίως οι άνθρωποι που το έχουν ζήσει αυτό το δράμα, είτε συγγενείς είτε κάποιοι επιζώντες, οι οποίοι νομίζω θα πρέπει χθες να αισθάνθηκαν, δεν θέλω να πω τη λέξη, α μην την πω, τέλος πρέπει να αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα βλέποντας αυτό το σοου. Δηλαδή όταν ένας πρωθυπουργός το βασικό του επιχείρημα είναι «Μα δεν τρέπεστε να μου το λέτε αυτό», μου θυμίζει μικρά παιδιά που όταν τα μαλώνει η μαμά λένε «Μα είναι δυνατόν εγώ να έφαγα το γλυκό, μαμά, εγώ που είμαι τόσο καλό παιδί». Δηλαδή, αρνήθηκε ήταν... και το μοντάρισμα, το αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και αρνήθηκε και το μπάζωμα. Ότι άρα δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Δημοσιογράφοι το έκαναν το μοντάρισμα, δεν ξέρω. Ποιοι το έκαναν το μοντάρισμα. Εγώ θέλω να θυμίσω πάντως ότι η προηγούμενη φορά που ο κύριος Μητσοτάκης φώναζε από το Βήμα της Βουλής «Δεν τρέπεστε». Ήταν με τις υποκλοπές. Με τις υποκλοπές. Ακριβώς τα ίδια έλεγε. Δεν τρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθώ τον κύριο Φλόρο. Δεν τρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθώ τον κύριο Φλόρο. Δεν τρέπεστε να. Δηλαδή, όταν τα πολιτικά επιχειρήματα ενός πρωθυπουργού εξαντλούνται στο «Μα πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε κάτι τέτοιο για μένα». Νομίζω ζούμε σε μια χώρα με πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας. Αυτά δεν είναι σε σοβαρά επιχειρήματα από ένα πρωθυπουργό. Και τέλος πάντων, το να πανηγυρίζουν χθες και νομίζω επισημάνθηκε από άλλους ομιλητές, το να χειροκροτούν με πάθος την ομιλία του Καραμαλή ή να χαζογελάνε την ώρα που έλεγε, ας πούμε, κάποιος εξυπνάδες, κάποιος υπουργός τους, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για μένα δείχνει και μια πλήρη έλλειψη συνέστησης. Από ό,τι ξέρω ήταν και συγγενείς θυμάτων μέσα στα θεωρία και παρακολουθούσαν. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για νικητές. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αν κάποιος έκλεψε ή έχασε τις εντυπώσεις. Για μένα το σημαντικό είναι αν εγώ ήμουν συγγενής κάποιων ανθρώπων εκεί ή είχα ζήσει αυτό το δράμα και ήμουν χθες στη Βουλή, θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Θα αισθανόμουν ότι με κοροϊδεύουν, θα αισθανόμουν ότι δεν έμαθα τίποτα, ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μου από την κυβέρνηση. Νομίζω πρώτος και καλύτερος ο κύριος Πρωθυπουργός. Όταν ακούω υπουργός να λένε «και εμάς μάνα μας γέννησε» και τέτοιου είδους επιχειρήματα, αυτό δεν είναι πολιτική πια. Αυτά είναι επίπεδο, τι να πω, επίπεδο που συζητούν οι γυναίκες από παράθυρο σε παράθυρο στα χωριά ή οι άντρες στα καφενεία. Μας το είπε χθες ο Κώστας Τζαβάρας με πολύ. To the point, τρόπο, to the point, ναι, εύστοχο, σωστά το λες, ότι έχουμε πλέον αντιπαράθεση στη Βουλή, μόνο που αυτή η αντιπαράθεση έχει πάψει να είναι πολιτική. Mm. Ακριβώς. Πολύ ναι, εύστοχη ναι. Παρατήρηση. Εντάξει, εγώ δεν τη δέχομαι, να σου πω, αυτή την παρατήρηση. Αγαπητέ τώρα, κύριε Ξανθάκη. Λοιπόν, για μένα, επειδή πέρα από την ουσία υπάρχει και η επικοινωνία και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια αυτό πριν περάσω στο πολιτικό το ρεπορτάζ και το σχόλιο, υπάρχουν φυσικά νικητές και ηττημένοι. Εντάξει, κάποιοι αποδίδουν καλύτερα στο κοινοβούλιο και κάποιοι δεν αποδίδουν τόσο καλά. Νικητές ήταν ο Φάμελος, ο οποίος δεν άφησε να περάσει τίποτα. Είναι γνωστό ότι το κοινοβούλιο του ταιριάζει και το Βήμα. Ναι, λίγο να σου πω και τα ποδοσφαιρικά σαν τον Καλιτζάκη, η μπάλα ή ο παίκτης περνάει, δεν περνάνε και τα δύο. Νικητής ήταν ο Βελόπουλος για τη δική του την πλευρά. Διευκρινίζω, ναι, γιατί μη πεφωτισμένη. Μπράβο, όχι για μένα. Ναι. Γιατί για το ακροατήριό του. Γιατί μη πεφωτισμένη δεξιά το 10-12%. Εντάξει. Νικήτρια ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επέδειξε νταϊλίκι και το θηλυκό νταϊλίκι, γιατί το νταϊλίκι δεν είναι αρσενικό μόνο. Πολλές φορές είναι πολύ πιο ζώρικο από το άλλο που έχουν τα αγοράκια. Ετοιμένος ήταν ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ένας πολύ έξυπνος και ικανός άνθρωπος, αλλά δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ετοιμένος ήταν ο Κουτσούμπας, εγώ περίμενα άλλο στένος από τον Κουτσούμπα, δεν το είδα. Ετοιμένος για μένα ήταν ο Χαρίτης, ο οποίος ξεκίνησε διμέτωπο αγώνα, άκερο, παντελώς, άκερο. Ετοιμένος ήταν και ο Νατσιός, ο οποίος είναι ένας έξυπνος και ικανός άνθρωπος, αλλά έχει μείνει στον 20ο αιώνα.
ενώ ο Βελόπουλος είναι του 21ου αιώνα, παρότι λένε τα ίδια έτσι πάνω κάτω. Ιτημένος ήταν και ο Πρωθυπουργός, όταν ακούω εγώ το επιχείρημα σας κοιτάω στα μάτια. Τι είναι αυτό? Όταν ακούω ανοσία στην ανοησία, τι είναι αυτό το τρίτο Νόμπελ? Όταν ακούω ότι κάναμε τα σύνορα της Ελλάδας, ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό ήταν από τα καλύτερα, η αλήθεια είναι, που υπόθηκε. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν ήταν από τις καλές. Έχω δει και καλές performance του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή δεν ήταν καλή performance και νομίζω ότι δεν έπεισε κανέναν. Από εκεί και πέρα, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όποιος περίμενε να ακούσει αλήθειες και να αποκαλυφθούν σημεία και τέρατα για τα Τέμπη στη Βουλή, όχι. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Σημεία και τέρατα θα αποκαλυφθούν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα είδαμε. Περιμένουμε με αγωνία αύριο. Θυμάσαι πως τεινόμασταν Σάββατο βαθύ απόγευμα στην Ομόνια για να έρθουν οι κυριακάτικες εφημερίδες. Πόσος κόσμος θα περιμένει το Βήμα αύριο? Θα το περιμένει. Εσύ έχεις κάνει και ρεπόρτερ πολλά χρόνια. Έχω κάνει. Ξέρεις ότι το follow-up μετράει πάρα πολύ. Ασφαλώς. Κυριάκο. Εγώ θα το πάω λίγο διαφορετικά. Θα απαντήσω το ερώτημα που έθεσες, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε με τον παραλληλισμό με τις υποκλοπές. Mm. Κοινή συνισταμένη στις υποκλοπές και στην υπόθεση των Τεμπών είναι ότι ο Πρωθυπουργός οδήγησε σε έξοδο των εξαπορήτων του. Στις υποκλοπές. Τους δύο εξαπορήτων του. Και οι δύο είναι εξαπορήτων του. Το Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο μάλλον πολλοί θα αναζητούν στο Μαξίμου πλέον. Και σε αυτή την κρίση. Τι ψέμα είναι, ο Γρηγόρης τους έβαζε σε τάξη. Όπως αποδεικνύεται. Δεν είναι ψέμα. Και σε αυτή την κρίση χάνει τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Μπρατάκο. Που τα δεδομένα δείχνουν και ό,τι αποκαλύφθηκε δείχνουν, πως ήταν και άνθρωποι των ειδικών αποστολών. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα ποιος είναι ο κερδισμένος. Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν μια κοινή συνισταμένη, το οποίο λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, για εμένα, διαφωνώ με τον Χρήστο, είναι από τους κερδισμένους αυτής της τριήμερης σύγκρουσης στη Βουλή. Έθεσε το ζήτημα δυσπιστίας. Προφανώς μπήκαν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα μαζί του. Εντάξει, εκείνος βγήκε μπροστά. Και βγαίνει κερδισμένος από ποια άποψη? Από ότι έχει οδηγήσει τους δύο βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης στην έξοδο. Κερδισμένος βγαίνει και ο κύριος Φάμελος. Στο δημοσίευμα του ΑΕΔΙΣΙΣ τους οδήγησε. Προφανώς το δημοσίευμα του ΑΕΔΙΣΙΣ, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το έθεσε στη Βουλή. Είναι μια νίκη. Θα ετίθεται. Προκάλεσε μια σύγκρουση στη Βουλή. Δέχθηκε επίθεση ότι είναι άνθρωπος των συμφερόντων και την τελευταία μέρα της Βουλής βλέπει τον Πρωθυπουργό να διώχνει τους δύο βασικούς του υπουργούς. Συνεχίζω. Κερδισμένος είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι πολύ καλός στα έδρανα της Βουλής. Ο λόγος του είναι θεσμικός. Μπορεί να μην έχει το ηγετικό στυλ που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι και δύσκολο να το έχει κάποιος. Πάρα πολύ δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να μιλάει, μπορούσε να εμπνέει και οδήγησε το συνασπισμό από εκεί τον οδήγησε στην κυβέρνηση. Κερδισμένη ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με το δικό της τρόπο κατάφερε να παίξει πολύ. Αλλά συνολικά νομίζω πως κερδισμένη ήταν η αριστερή αντιπολίτευση εντός του κοινοβουλίου. Συνολικά, η οποία για πρώτη φορά έφτιαξε ένα μέτωπο και κατάφερε μέσα σε αυτό το χρόνο από τις περασμένες εκλογές μέχρι σήμερα να επιφέρει μια μεγάλη ήττα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχω όμως... Για το πολιτικό σκέλος μιλάμε. Ναι. Συμφωνώ με τον Κώστα ότι οι συγγενείς προφανώς δεν πήραν καμιά απάντηση. Γιατί το 1.300.000 άνθρωποι που είπε ο κύριος Φάμελος, ήταν όντως πολύ καλός ο κύριος Φάμελος. Εγώ δεν ήθελα όμως να ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή, το 1.300.000 άνθρωποι που έχουν υπογράψει αυτό το ψήφισμα στο διαδίκτυο, πιστεύεις ότι χθες κάθισαν να σκεφτούν νικητές και νικημένους? Εγώ θεωρώ ότι ένιωσαν περισσότερο μια ιδέα για όλη αυτή τη διαδικασία παρά να κάτσουν να σκεφτούν αν βάζω 8 στο Φάμελο, 7 στον Ανδρουλάκη και 4 στον Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι. Λυπάμαι, αλλά εγώ έτσι θα το δω. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε σε κανένα από τα ζητήματα που τέθηκαν σε αυτή την τριήμερη συζήτηση. Περίμενε ότι θα απαντούσε, έτσι? Όχι. Δεν περίμενε ότι θα απαντούσε. Συγγνώμη. Αλλά λέω ότι επειδή ακριβώς δεν απάντησε σε τίποτα, δεν κόμισε κάτι νέο στη συζήτηση. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την κοινωνία η οποία ζητάει απαντήσεις,
είναι για τον ίδιον ήττα. Σύρθηκε στη Βουλή, μίλησε, δεν είπε τίποτα καινούριο. Έκανε διαρκώς επικλήσεις το συνέστημα, σας κοιτάω στα μάτια, ακούστε με, σας μιλάω για να σας πω ψέματα. Σε κάποιες στιγμές ήταν και, στα όρια της ιστερίας. Και εν τέλει, έφυγε με δύο υπουργούς λιγότερους. Για το οποίο δεν ανέφερε τίποτα. Για το οποίο δεν είπε λέξη. Ούτε κουβέντα. Άρα, συγγνώμη, επειδή μιλάμε για τα πολιτικά συμπεράσματα, έτσι. Ο Πρωθυπουργός είναι ηττημένος από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι πρωθυπουργό, δεν είναι εικόνα Πρωθυπουργού του 41%. Και το μόνο καινούργιο που είπε ήταν: δεν μιλήσαμε αρκετά για τα Τέμπη. Σώπαρε, δηλαδή. Όχι, φοβερό. Είπε και κάτι χειρότερο, αν με επιτρέπεις. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει, γι' αυτό λέω καινούριο. Στην πραγματικότητα, είπε αυτό που είπε με διαφορετικό τρόπο ένα βράδυ πριν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει στη Βουλή ότι κάναμε λάθος γιατί χάσαμε τη μάχη των λέξεων και αφήσαμε το δυστύχημα να το πούνε έγκλημα και ορισμένους να λένε πως έγινε συγκάλυψη. Έλα όμως που οι ορισμένοι είναι οι δικηγόροι της υπόθεσης, έλα που είναι οι εμπειρογνώμονες. Και αυτοί όμως έχουν μπει στον κορβανά των ψεκασμένων της ωραίας συνωμοσίας. Μα χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα σαφή διαχωρισμό. Είπε ότι στην υπόθεση υπήρχε ένας πραγματογνώμων και περιέγραψε αυτούς τους οποίους έχουν ορίσει οι οικογένειες ως τεχνικούς συμβούλους. Με έναν τρόπο, σαν να αμφισβητεί την επάρκειά τους. Ναι, ότι τώρα έχουν βγει από τη σχολή και δεν κατέχουν τα δόλια. Είναι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών. Και σαν να αμφισβητεί όχι μόνο την επάρκειά τους, αλλά ίσως και την αντικειμενικότητά τους. Εντάξει, ζήτημα, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Μα αυτό κάνει, ασφαλώς αυτό κάνει. Εκεί δεν του διατάφτα. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα συμφέροντα, κύριοι συνάδελφοι. Αυτά τα οποία. Πες μας το καλύτερο τώρα. Αυτά τα οποία κυνηγούν τον κύριο Μητσοτάκη και κατά των οποίων βάλει πια ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ άμα δεν ακούσω ονόματα δεν ξέρω από συμφέροντα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν κατέχω. Κώστα Αργυρέ, τα συμφέροντα καταδιώκουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλουν να κάνουν κακό στην Ελλάδα και ο κύριος Μητσοτάκης στέκεται απέναντί τους. Εγώ κοίταξε, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ κατώτερη του επίπεδου που θα περίμενε ένας απλός πολίτης. Και για να απαντήσω έτσι έμεσα και στον Χρήστο, όχι ότι περιμέναμε να βρούμε την αλήθεια μέσα από τη Βουλή σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν η συζήτηση στη Βουλή περιορίζεται σε τέτοιου είδους επιχειρηματολογίες του στυλ «εγώ πήρα το ελικόπτερο και πήγα», «είναι δυνατόν να μου λέτε εμένα τέτοιο πράγμα», είσαστε, πώς το λένε, κάποια μεγάλα συμφέροντα με κυνηγούν. Ένα επίπεδο χωρίς κανένα επιχείρημα, χωρίς καμία βάση, που πολλές φορές πάει να χτυπήσει το συναίσθημα, που επικαλείται ας πούμε κάποια πράγματα που αγγίζουν τα όρια της θεωρίας συνωμοσίας. Για μένα, ένας άνθρωπος που είχε μια διάθεση να κάτσει χθες να ακούσει ένα πρωθυπουργό, να δει τι θα πει επιτέλους για αυτή την ιστορία, νομίζω ότι θα αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Και δεν το λέω αυτό τώρα με κανένα κομματικό, ας πούμε, κριτήριο. Θεωρώ ότι είναι κακό όταν μια συζήτηση τέτοια για ένα τόσο σημαντικό γεγονός που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Ακούς ανθρώπους να σου λένε τα σκοτώσαν τα παιδιά, τα φάγαν τα παιδιά, πήγαν χαμένοι άνθρωποι. Έχει συγκλονιστεί η ελληνική κοινωνία για αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που δεν αγγίζει τον κόσμο. Σκέφτεται ο καθένας ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ εκεί, θα μπορούσε να είναι το παιδί μου. Όταν λοιπόν ένας πολίτης κάθεται και βλέπει μια συζήτηση τόσο χαμηλού επίπεδου. Μετά μην αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος δεν πάει λίγο, να ψηφίσει. Κάτσε λίγο. Γιατί λες ότι είναι χαμηλό επίπεδο όλη η συζήτηση. Λέω η επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού ως αυτού που έπρεπε χθες να λογοδοτήσει της κυβέρνησης. Ναι, αλλά λες ότι όλη η συζήτηση είναι χαμηλό επίπεδο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η συζήτηση, ωραία, λάθος έκφραση. Δεν ήταν όλη η συζήτηση χαμηλού επίπεδου, αλλά το γεγονός ότι χθες έπρεπε η κυβέρνηση, οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός να μας πούν πέντε πράγματα για το τι συνέβη. Και κάποιοι αν θες και από την αντιπολίτευση, όχι όλοι, κάποιοι ήταν όντως to the point, κάποιοι ήταν όντως είχαν επιχειρήματα και μίλησαν, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ δεν μπορώ δηλαδή να τους βάλω, να πω ότι ήταν μια ωραία συζήτηση, μια καλή συζήτηση, μια αποτελεσματική συζήτηση. Τι άφησε πίσω της είναι το ερώτημα για μένα. Βάλε Κώστα μια νοτελεία, σε παρακαλώ, να δούμε κυρίες και κύριοι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης και θα επανέλθουμε στη συζήτηση μας. Και σε ό,τι αφορά εμένα, θα ξαναπώ κάτι το οποίο έχω επαναλάβει πολλές φορές.
Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι ισχυροί. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληροεξουσίων. Και σε άλλες χώρες, ξέρετε, επιχειρηματίες θέλησαν να πολιτευτούν. Ενίοτε έγιναν πρωθυπουργοί, έγιναν πρόεδροι. Αν επιθυμούν λοιπόν να εμφανιστούν, να κριθούν, να συγκριθούν και να μετρηθούν. Ναι, μόνο μια κουβέντα για να κλείσω. Τα φουσκωμένα πορτοφόλια, νομίζω, φουσκωμένο πορτοφόλι έχει και ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν είναι καν φτωχός ο Πρωθυπουργός που προσπαθεί να το παίξει ο άνθρωπος του λαού. Τώρα για το πώς τα συμφέροντα έχουν στηρίξει και ποιον έχουν στηρίξει τα συμφέροντα διαχρονικά. Κάτσε, θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Ναι, θα μου πεις εσύ. Το ξέρει η Ελλάδα. Θα σου πω εγώ. Το είπε ο Αντώνης Καρακούσης, ο οποίος είναι σύμβουλος, νομίζω ήταν μέχρι πρώτος διευθυντής στο Βήμα, έτσι, σε tweet. Οι πανομοιότυπες δηλώσεις υπουργών κατά οικονομικών συμφερόντων που υποτίθεται θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση προκαλούν τους πάντες. Αχάριστοι και αμετροεπείς, χωρίς αίσθηση του μέτρου. Επί 5 χρόνια απόλαυσαν πρωτοφανή υποστήριξη και προβολή και στην πρώτη κριτική εξεγέρθηκαν. Αυτά τα συμφέροντα, παιδιά. Τρεις του λάδι, τρεις του ξύλου, τελειώσαν. Το αχάριστη τα λέει όλα. Αχάριστη, ναι, τσιτσάνι. Κυριάκο, τι λες. Υπάρχουν πάρα πολλά θολά σημεία και στο πώς ο Πρωθυπουργός επιλέγει να ανοίξει αυτό το μέτωπο με το συγκεκριμένο εφοπλιστή, το Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και πάρα πολλά ερωτήματα για το τι μεσολάβησε χτες από το πρωί που η κυβέρνηση φαινόταν να αποδέχεται τη συνάντηση και να μιλάει για μια κοινωνική συναναστροφή. Την οποία δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιούμε. Ακριβώς. Μέχρι το βράδυ που απομακρύνει τους δύο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως η συνάντηση των κύριου Μπρατάκου και κύριου Παπασταύρου δεν ήταν γνώση του Πρωθυπουργού. Και όμως φαίνεται ότι αυτός είναι πια ο ισχυρισμός. Ότι δηλαδή οι δύο εκ των στενότερων συνεργατών του, ναι, όπως έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, έπραταν εν αγνία του Πρωθυπουργού και κάτω από τη μύτη του έπαιζαν δικό τους παιχνίδι έχοντας δική τους ατζέντα. Αν αυτός είναι ο ισχυρισμός, που εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον Πρωθυπουργό. Αν δεν ήξερε και τους έδιωξε γιατί δεν ήξερε, αυτό συμβαίνει. Μισό λεπτάκι. Έχω βρει ταινία για το Λάνθιμο. Μισό λεπτάκι. Τελείωσε. Έχω σενάριο. Για να μπούμε στο επιχείρημα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το σημερινό επιχείρημα. Εάν δεν γνωρίζεις για τη συνάντηση των δύο στενότερων σου συνεργατών με έναν επιχειρηματία που υποτίθεται πως σε πολεμάει, τότε δεν αφήνεις να περάσουν 12 ώρες για να τους διώξεις. Τους διώχνεις από την πρώτη στιγμή. Όταν αφήνεις το χρόνο να περάσει και τους διώχνεις το βράδυ, σημαίνει πως το ενδιάμεσο... Κάτι στράβωσε. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχεις μάθει, κάτι έχεις πληροφορηθεί, κάτι που δεν υπολόγιζες ή δεν είχες σχεδιάσει πως θα υποθεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Νικολούλη, είναι στον αέρα τώρα, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε δηλαδή, να το βγάλουμε, παιδί μου. Πάρουμε και εμείς τηλέφωνο, κάποιος να μας πει κάτι. Προφανώς εσύ. Όχι, τίποτα δεν είναι προφανές. Τίποτα δεν είναι προφανές στην Ελλάδα. Πάντως προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση γιατί χθες και ο κύριος Βορύδης πράγματι και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίστηκαν χθες το πρωί και περιέγραψαν ως μια φιλική συναναστροφή, μια κοινωνική εκδήλωση αυτή τη συνάντηση. Και δεν μπορεί ούτε αυτό να ήταν γνώση του Πρωθυπουργού. Όταν βγήκε ο κύριος Μαρινάκης να το πει αυτό, δεν μπορεί να μη συνεννοούνται. Να υπάρχει περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τοποθετηθεί για ένα τόσο μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση χωρίς να έχει ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό πως αυτή η κοινωνική συνάθρηση έγινε χωρίς να το γνωρίζει. Είναι νομίζω επιχειρήματα τα οποία δεν αρμόζουν στο 2024. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Θα βάλουμε σε αυτήν αργότερα και την Ευδοκία Τσαγλή, διασωθήσα του δυστυχήματος των Τεμπών.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Πριν από αυτό όμως, να πάμε να παρακολουθήσουμε μια δήλωση σημερινή του κυρίου Μάκη Βορύδη. Ότι αυτό εξέπεμψε, να το πω, ένα μήνυμα λάθος. Γιατί από τη στιγμή που έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση και εμείς λέμε αυτά τα οποία λέμε για το πώς κατέληξε τελικά το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αυτή την πρόταση δυσπιστίας, προφανώς η συγκεκριμένη παρουσία των συγκεκριμένων δύο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέπεμπε ένα λάθος μήνυμα. Τώρα, αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι η επίσκεψη των δύο υπουργών στο σπίτι του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Σωστά. Δεν ήξερα. Δεν φάνηκε να το πιστεύει και πολύ. Από το ύφος μόνο να δεις, καταλαβαίνεις ότι δεν το πολύ πιστεύει αυτό που λέει τώρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Βορύδης ξέρει τον τρόπο να δείχνει πολλές φορές ότι δεν πιστεύει ο ίδιος αυτό που λέει. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και το κάνει πολύ κόψα. Εξαιρετικός νομικός. Ξέρει, έχει δίκιο ο Κώστας. Δεν σηκώνει άλλο σχόλιο. Μίλησε με τη γλώσσα του σώματος. Πάντως είναι εντυπωσιακό να δούμε αν αυτή θα παραμείνει η γραμμή της κυβέρνησης για τη συνάντηση που έγινε την επίμαχη το βράδυ της Κυριακής, αλλά και το εάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν να χτυπάνε την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Σας θυμίζω πως όταν ξεκίνησε η πρόταση δυσπιστίας... Κάτσε να βγει το βήμα. Έχεις πληροφόρηση. Αναμένει. Γιατί είναι δεύτερη φορά που το αναφέρεις. Τι ξέρεις. Ότι θα πάει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε δήλωση σήμερα και είπε ότι θα πάει για το μονταρισμένο βίντεο στον Άριο Πάγο. Ακριβώς. Γιατί δεν έλαβε καμία απάντηση στη Βουλή για τα όσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτονται πώς θα κινηθούν σε αυτό το κομμάτι από αύριο. Οπότε δεν ξέρω. Το θέμα είναι, νομίζω, η κυβέρνηση αυτό που θα επιχειρήσει είναι αυτό το πράγμα να ξεχαστεί. Σταματήσουμε να μιλάμε για αυτή τη συνάντηση, να πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο από αύριο. Πιθανώς να βρεθεί κάτι, να βρεθεί μια αφορμή. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναδείχθηκε με το αφήγημα του αντιλαϊκισμού, χτυπώντας τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορούσε ότι ποινικοποιεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις που κάνουν οι Έλληνες, αναγκάζεται σήμερα να προσφύγει σε ένα αφήγημα της μετοπικής σύγκρουσης που έχει με το μεγάλο κεφάλαιο που τον καταδιώκει. Το είπαμε και χτες, η ρητορική αυτή που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης περισσότερο παραπέμπει σε Αλέξη Τσίπρα και Κώστα Καραμανλή παρά στο προφίλ που ο ίδιος είχε χτίσει από το 2016 μέχρι και πέρσι περίπου τέτοια εποχή. Αυτή μεταστροφή λόγου. Όταν αναφέρεται μέσα στον Μπερλουσκόνη και σε όλα αυτά που είπε. Καλά, προφανώς. Στην πραγματικότητα κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη, εκδότη του βήματος, να κατέβει και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, αν θέλει. Πάντως το ξαναλέμε, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λογοδοτεί στον ελληνικό λαό και ο οποίος έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, οφείλει να σηκώσει ένα τέτοιο θέμα, εάν υπάρχει, με πιο καθαρές κουβέντες και όχι με υπονοούμενα. Το βήμα της Βουλής δεν προσφέρεται για υπονοούμενα. Ποιος θέλει να γίνει Μπερλουσκόνη, πότε εκδήλωσε αυτήν την επιθυμία, πότε άρχισαν τα συμφέροντα να επιχειρούν. Στρέφονται εναντίον του. Όχι να στρέφονται, να τον εκβιάζουν, εγώ θα πω, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είπε, ή να τον απειλούν, να θέλουν να τον βάλουν στο χέρι. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλάει στον ελληνικό λαό, και όχι σε δωμάτια χωρίς φως ή με χαμηλό φως. Πρέπει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Καθαρές κουβέντες. Δεν προσφέρεται το βήμα της Βουλής για υπονοούμενα σε τόσο κρίσιμα κομμάτια, όταν μάλιστα ο ίδιος έχει πει πως αυτά τα συμφέροντα θέλουν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Εγώ θυμάμαι ότι από το 2010 και έπειτα, που πολλές φορές έχουν επικαλεστεί υπουργοί και πρωθυπουργοί ότι ορισμένοι θέλουν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια, να τους ονοματίζουν και να τους ζήγουν κάθε φορά. Νομίζω κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και τώρα, αν θέλει το πολιτικό σύστημα να έχει μια συνέπεια. Εντάξει, πάντως, μιας και μιλούσαμε πριν και για τη γλώσσα του σώματος και για τον κύριο Βορύδη, και ο κύριος Μητσοτάκης θες φαινόταν ότι του είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα τώρα που έπρεπε να υποστεί εχθές, ότι έπρεπε να μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε στην αρχή ότι ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε μέτωπο κατά του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Το βήμα άνοιξε το μέτωπο. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Από την περασμένη Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι θα επεδίωκε ποτέ να ανοίξει μέτωπο κατά του κυρίου Μαρινάκη. Πόσο προβληματικό είναι ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι να λέμε
ότι μια εφημερίδα άνοιξε μέτωπο γιατί έκανε μια αποκάλυψη. Δηλαδή που κανονικά αυτό θα ήταν. Στην Ελλάδα, έγινε μια αποκάλυψη δυστυχώς, από μια εφημερίδα. Και με βάση αυτά που έχουμε ζήσει ως τώρα, ναι, δηλαδή. Πάντως, επειδή ο πολιτικός κόσμος αντιμετωπίζει. Το είπε, ναι, είπε ο Αντώνης Καρακούσης. Πέντε χρόνια. Ο πολιτικός κόσμος αντιμετωπίζει, ναι, 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 τον τύπο πάντως, με αυτούς τους όρους. Πάντως, επειδή είπε για τον Πρωθυπουργό ότι δυσκολευόταν χτες, νομίζω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν σταμάτησε η ομιλία του Πρωθυπουργού και βγήκαν από τα έδρανα του Κοινοβουλίου χωρίς οι κάμερες να τους παίρνουν πλάνα, πρέπει να ήταν λίγο πιο δυσκολεμένοι από τον Πρωθυπουργό. Με ό,τι συνέβη χτες. Κάτι θέλεις να πεις, Χρήστο, και λέω, να πάμε μετά στα τελειά. Τώρα αυτό το τσέκαρα κιόλας λίγο. Αν θυμάστε καλά, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όχι στις πρόσφατες, ο κύριος Μαρινάκης είχε κατέβει στον Πειραιά, όντως, για δημοτικό σύμβουλο. Ναι, και βγήκε πρώτος. Στον συμβουλισμό του κυρίου Μόραλη. Ναι, κατέβηκε. Λέβαια. Και βγήκε πρώτος. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, να... Εντάξει, δεν ήρθε στους αμπελόκηπους. Εντάξει. Στον Πειραιά κατέβηκε, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, να ανοίξουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, το μέρος της υπόθεσης αυτής που αφορά τα Τέμπη, γιατί γι' αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά όλη η συζήτηση χθες στη Βουλή, γύρω από αυτό περιστρέφονται. Τα πάντα δεν δόθηκαν απαντήσεις ούτε γι' αυτό. Δεν είχαν δοθεί ούτε προχθές από τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είπε από το βήμα της Βουλής ότι δεν κρύβεται πίσω από καμία ασυλία. Σήμερα ο κύριος Καραμαλής όμως παραχώρησε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ελάτε να δούμε παρακαλώ ένα απόσπασμα για να το σχολιάσουμε μετά. Παραιτήθηκα επιστρέφοντας από τον τόπο της Σαουδίας. Μερικές ώρες. Το βράδυ εκείνο δεν μπορεί κανένας με βεβαιότητα να σας πει, ναι, ποιος πήρε ή ποιος δεν πήρε τα ηχογραφημένα μηνύματα. Έλα. Και τελικά με πήραν κάποιοι γονείς τηλέφωνο. Α, σας πήραν. Οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι από τους γονείς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν βήμα. Προβολή. Άλλοι θέλουν και αυτό είναι δικαίωμά τους και το σέβομαι απολύτως. Γιατί σας λένε, κύριε Καραμαλή, ότι εντάξει αυτό, αλλά υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Από στελέχη, από συνδικαλιστές. Πάμε στις προειδοποιήσεις. Που σας λέγανε να τις απαντήσουμε μία-μία. Με άμεσο κίνδυνο. Άλλος ένας, εσείς τις παραβλέψατε. Άλλος ένας μύθος. Κανένας, κι ας μου φέρετε ένα χαρτί, ναι, ναι, που να λέει ότι θα γινότανε, ότι εμείς προειδοποιούμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσένα, Χρήστο. Δύο πράγματα προκαλούν εντύπωση. Αυτό το οποίο είπε για τους γονείς με τους οποίους μίλησε. Θα στα πω. Κοίταξε. Και το δεύτερο, ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει στην Επιτροπή. Το ένα χαρτί. Ότι το δεν, χαρτί. Είχε, δεν του είχαν πει ότι υπάρχει δηλαδή, ο κίνδυνος. Όπου έχει σκάσει εδώ σε αυτή την εκπομπή ο Γεννηδούνιας με ένα πάκο χαρτιά. Βέβαια. Και είναι και εξώδικα. Δεν είναι επιστολές. Ναι, αλλά ο ΟΣΕ απαντούσε σε αυτά τα εξώδικα ότι τα στέλνουν για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι, εντάξει, τρεις λαλούστον και δύο χωρίς. Αυτό απαντούσε ο ΟΣΕ. Δεν είναι το πιο προσβλητικό. Το πιο προσβλητικό, και θα το επαναλάβω, μας το έστειλε το πρωί, δηλαδή, και δεν το πίστευα, ήμουνα με τον τραπεζιώτη το πρωί στο κόκκινο, και μας το έστειλε φίλη μου η Δήμητρα, και είδα το βίντεο και μου έπεσε το μαλλί. Αυτό που λέει, με πήραν κάποιοι γονείς τηλέφωνο, οι οποίοι δεν είναι από τους γονείς που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να έχουν βήμα, προβολή του λέει δημοσιογράφος, και λέει προβολή. Και λες, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι λες? Δηλαδή, διαχωρίζεις τους γονείς, βάζεις τη ζυγαριά, τον πόνο αυτών που δεν βγαίνουν στα μίντια και στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των άλλων που βγαίνουν. Τι μας λες δηλαδή, ότι η Καρεστιανού, ας πούμε, και ο Βλάχος θέλουν να τραγουδήσουν στα μπουζούκια και να βγουν πρώτα ονόματα στη Μαρκίζα, ότι το κάνουν για τη φατσάδα, για του Φατσιμάρα που λέμε στα Τρίκαλα? Δεν τρέπεται να ζυγίζει τον πόνο των ανθρώπων? Και προφανώς ένας άνθρωπος που νιώθει να πνίγεται από το άδικο, που προσπαθεί να βρει το δίκιο του, που ένα χρόνο τώρα ακούει δικαιολογίες, ψέματα, μπουρδολογίες, νομίζω τι άλλο μπορεί να κάνει ένας γονιός από το να βγαίνει και να προσπαθεί να αναζητήσει, να ψάξει να βρει την αλήθεια. Έχουν γυριστεί ένα σωρό ταινίες με τέτοια θεματολογία, με κάποιον γονιό που ψάχνει να βρει την αλήθεια για το παιδί του, που ψάχνει να αποδείξει. Δηλαδή, νομίζω είναι το αυτονόητο που κάνει ένας άνθρωπος όταν αισθάνεται να τον πνίγει το άδικο. Γιατί άδικα έχουν συμπεριφερθεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αλαζονία και αυτό το ύφος που έχουν οι υπουργοί. Πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει. Οι γονείς αυτοί δεν έχουν καλά-καλά την πολυτέλεια, το βάζω εντός εισαγωγικών ασφαλώς τη λέξη πολυτέλεια, να πενθήσουν τα παιδιά τους, γιατί δίνουν αυτό τον αγώνα κάθε μέρα. Κυριάκο, ένα σχόλιο γι' αυτό και μετά θα συζητήσουμε και το αν ήταν ενήμερος ή όχι για τα ζητήματα ασφαλείας
του σιδηροδρόμου ο κ. Καραμανλής. Γιατί, για τη συγκεκριμένη δήλωση που έκανε ένα διαχωρισμό μεταξύ των γονιών που βγαίνουν στα κανάλια και των γονιών που δεν βγαίνουν στα κανάλια και με τους οποίους ο ίδιος μιλά. Νομίζω ότι η απουσία του από τα κοινά αυτόν τον τελευταίο ένα χρόνο τον έχει κάνει να ξεχάσει τι πρέπει να λέει και τι δεν πρέπει να λέει στην τηλεόραση. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Μάλλον το γεγονός προφανώς πως εδώ και ένα χρόνο ο ίδιος κρύβεται, τον έχει κάνει να ξεχάσει πώς μπορεί να τοποθετήσει στην τηλεόραση, τι πρέπει να λες και τι δεν πρέπει να λες. Νομίζω ότι είναι αρκετά προκλητική δήλωση, είναι μια ακόμα προκλητική δήλωση. Αλλά νομίζω το πιο ουσιαστικό είναι το γεγονός πως για ακόμα μια φορά, ο ίδιος ψεύδεται για την ουσία της υπόθεσης. Για το γεγονός δηλαδή πως γνώριζε. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό και sorry Μάρια. Παρακαλώ. Τους είδαμε όλους αυτές τις μέρες πραγματικά να βγαίνουν και να λένε ότι και εμείς μάνα έχουμε και εμείς πονάμε και εμείς υποφέρουμε και εμείς κλάψαμε και εμείς και εμείς και εμείς. Και μετά έρχονται κάτι τέτοιες δηλώσεις που μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα αποκαλύπτεται τι ρε παιδιά. Ότι βασικά δεν τους νοιάζει. Ότι βασικά αυτό που τους νοιάζει είναι να καθαρίσει όσο μπορεί να καθαρίσει το όνομά τους και να συνεχίσει, η ζωή συνεχίζεται και πάμε παραπέρα και έξω θα έρθουν ξανά εκλογές. Στη Βουλή βγήκε προχθές και καμάρωνε ότι ξαναβγήκε βουλευτής ο κ. Καραμαλής και οι Σέρες με τίμησαν. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Λοιπόν, δεν τα και κορόιδευε τον Τσίπρα που δεν μπόρεσε να πάρει την έδρα. Δηλαδή, όταν πονάς, όταν υποφέρεις, όταν νιώθεις λίγο τον πόνο του άλλου, το δράμα του άλλου, δεν βγαίνεις να πενευτείς, να κοκορευτείς ότι Τσίπρα ήρθε στις Σέρες και σε κέρδισα. Συγγνώμη. Δηλαδή, λες θέλω να πω ότι όλο αυτό, όλο αυτό το θέατρο ότι πονέσαμε κι εμείς, έρχονται κάνα δύο τέτοιες κουβέντες και αποκαλύπτουν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν τους νοιάζει, ρε παιδιά. Δεν έχουν καμία συνέστηση. Δηλαδή, ζουν αλλού. Δηλαδή, πώς να καταλάβει ο Καραμαλής την Καριστιανού τώρα. Είναι δυνατόν ο Καραμαλής να καταλάβει την Καριστιανού. Δεν πρόκειται ποτέ να την καταλάβει την Καριστιανού και τον αγώνα που δίνει η Καριστιανού. Μιας και ανέφερε στην κυρία Καριστιανού και όχι μόνο και τον κύριο Βλάχο που τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα πολλές φορές και άλλους. Έχετε δει Βλάχο, ναι. Τι πόλεμο τρώνε στα social media. Προφανώς δεν το συνδέω με την κυβέρνηση, μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε ανώνυμοι χρήστες να τους λένε. Μην τα επαναλάβεις. Τρομακτικά πράγματα. Ναι, ναι. Να βγαίνει ο άνθρωπος και να λέει ότι παιδιά ψάχνω να δω για ποιο λόγο. Έφυγε ο αδελφός μου από τη ζωή στην Ελλάδα το 2023 από σύγκρουση με τοπική τρένων και να του λένε ότι είσαι κομματόσκυλο, ότι είσαι το ένα, ότι είσαι το άλλο. Δηλαδή. Μιλάμε για μια συλλογική αποκτήνωση ορισμένων. Αδιανόητη χειδαιότητα. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι πέρα από το διαχωρισμό των συγγενών που έκανε ο κύριος Καραμαλής, είναι βαθύτατα προβληματική και, και η δεύτερη δήλωση του κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι ψευδής. Είχε αποδειχθεί ότι έλεγε ψέματα όταν είπε ότι δεν μου είχαν θέσει ζητήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βουλή. Γιατί όταν το είπε στην Εξεταστική Επιτροπή. Την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, η εφημερίδα Δημοκρατία έκανε μια αποκάλυψη. Τι ήταν αυτή η αποκάλυψη? Ήταν μια επιστολή που του είχε στείλει θεσμικά ο επικεφαλής της Τρενοσέ, ο κύριος Τσαλίδης. Και πρώην βουλευτής. Και πρώην βουλευτής. Νέας Δημοκρατίας. Στην οποία επιστολή, αφήστε τα εξώδικα και τις επιστολές που του έστελναν οι κακοί συνδικαλιστές. Σε αυτή την επιστολή όμως, μόνο που δεν του έλεγε τον τόπο. Και την ημερομηνία της τραγωδίας. Να δούμε ένα απόσπασμα, παρακαλώ, της επιστολής εκείνης της Τρενοσέ. Η παράταση και η επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επιγραμμής, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας. Μεγίστης, έτσι. Μεγίστης. Το μεγίστης είναι. Έχει μια σημασία. Έργο, δηλαδή. Έχει μια σημασία. Γιατί, επειδή προκύπτει από το ρεπορτάζ πια αυτό. Στις επιστολές που έστελαν οι συνδικαλιστές και στα εξώδικά τους, που επαναλαμβάνω, ο ΟΣΕ τους είχε απαντήσει με εξώδικο 5 μήνες, κυρίες και κύριοι, πριν από την τραγωδία αυτή, ότι το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους, ότι καταγγέλουν αυτά που καταγγέλουν για επικοινωνιακούς λόγους. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, είχαμε και ένα ατύχημα. Εκτροχιασμό για παράδειγμα. Δηλαδή όχι μεγίστη σοβαρότητα συμβάντα. Ανά 2 μήνες στην Ελλάδα. Ανά 2 μήνες. Είχαμε ένα περιστατικό στο σιδηρόδρομο ανά 2 μήνες. Πώς λοιπόν, εύλογα να ρωτιέται κανείς, μπορεί να επιμένει ο κύριος Καραμαλής ότι δεν τον είχαν προειδοποιήσει?
είναι τώρα τι θες και εσύ. Δηλαδή, ρωτάς τώρα, έτσι. Δηλαδή. Ναι. Είναι αυτή η τηλεοπτική σιωπή που προκαλεί αμηχανία. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ευδοκία Τσαγκλή. Μήπως εκείνη μπορείς να μας δώσει μια απάντηση, κυρία Τσαγκλή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Νομίζω κάπου παίζουμε με τις λέξεις και υπάρχει ένας στουρθοκαμιλισμός. Γιατί ήταν ότι υπήρχαν θέματα ασφαλείας, δεν ήταν ο σιδηρόδρομος, δεν ήταν ασφαλής. Τώρα ακούμε έτσι σε αυτό το μοτίβο δικαιολογίες. Νομίζω τα πράγματα είναι πρόοδηλα, όχι μόνο του κυρίου Τσαλίδη. Είχαμε και παρετήσεις, είχαμε 5 επίσημες τουλάχιστον κατηγορίες και σχετικές ειδοποιήσεις και τώρα λέμε ότι δεν υπήρχαν. Νομίζω ότι διαψεύδεται από την πραγματικότητα και πλέον ο κόσμος έχει εκνευριστεί με όλα αυτά, γιατί πλέον πολλά είναι στο φως και γνωρίζουν περισσότερο την αλήθεια. Κυρία Τσαγκλή, χθες ήσασταν στα θεωρία της Βουλής, σωστά? Ναι, σωστά. Παρακολουθήσατε από κοντά τη συζήτηση αυτή και την ομιλία. Δεν θα πω τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Θα μας πείτε εσείς όμως, αν θέλετε, αν σας απάντησε σε κάποιο από τα πολλά ερωτήματα που θέτετε στο δημόσιο διάλογο τόσους πολλούς μήνες. Κοιτάξτε, στα κέρια ερωτήματα δεν απάντησε. Είδαμε έτσι κάποιες επιθέσεις πολιτικούς του αντιπάλου, διαστρεβλωμένες απόψεις και έτσι επικεντρώθηκε σε άλλα πράγματα. Καταρχάς, για να κερδίσει η κυβέρνηση, έτσι, να αναιρέσει αυτή τη δυσπιστία που είναι διάχυτη, θα έπρεπε να απαντήσει σε μία σειρά από ποιος. Ποιος έδωσε την εντολή? Δεν μάθαμε τι έγινε με το κυβερνητικό επιτελείο και τον υφυπουργό, πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο τόσες μέρες εκεί. Πώς έχουν γίνει τόσα παράνομα πράγματα χωρίς εισαγγελική παρέμβαση, χωρίς εισαγγελική άδεια? Νομίζω ότι κατηγόρησε όλη την Ελλάδα, μας κατηγόρησε όλους ως συνωμοσιολόγους, ενώ συνωμοσίες είναι θεωρίες που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά. Έτσι κατηγόρησε και ιδιωτικούς τεχνικούς συμβούλους ότι δεν είναι ορισμένοι από τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν μιλάμε για επιστήμη, έτσι, πώς γίνονται χημικές αντιδράσεις. Το ξυλόλιο άλλωστε να πούμε ότι έχει βρεθεί και από το χημείο του κράτους. Δεν είναι και αυτό κάποια άποψη, δηλαδή από αρχή του κράτους είναι. Από το χημείο του κράτους, από την αρχή είναι βεβαιωμένο. Και φυσικά να πω και για τη συνωμοσιολογία, γιατί η πραγματογνωμοσύνη που βγήκε με την εντολή Γεραπετρίτη κατηγορεί τα ψυχτικά έλεα K3. Και η Siemens έχει διαβεβαιώσει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και οι μηχανές τελικά ήταν άκαυσες. Οπότε ναι, σε πολλά ερωτήματα πήραμε γενικόλογα χωρίς να γίνονται συγκεκριμένες, έτσι, να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις που τόσο καιρό ρωτάμε. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν ο Πρωθυπουργός, είμαι ο Κώστας Αργύρος, όταν ο Πρωθυπουργός σας είπε ότι σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω και τα λοιπά, εκείνη τη στιγμή τι νιώθατε εσείς εκεί πάνω στα θέματα? Αηδία. Δεν με έπαιξε. Άρα δεν, καλά έκανα και χρησιμοποίησα τη λέξη νωρίτερα, ναι. Αηδία, ναι, γιατί, ναι. Συγγνώμη. Γιατί όσοι είμαστε έτσι, όσοι κάνουμε έρευνα τόσο καιρό και έχουμε ήδη κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσες συμπτώσεις, δηλαδή δεν γίνονται. Έχουμε συνδέσει πλέον πάρα πολλά κομμάτια του παζλ. Και βλέπουμε τόση αλαζονία, έτσι, να χειροκροτάει η κυβέρνηση τον εαυτό της, να σηκώνονται όρθιοι, να υπάρχει τόση υποκρισία. Ενώ ταυτόχρονα τελείωσαν οι έρευνες, δηλαδή και για τον πάζωμα μας έβγαλε όλους τους νομοσιολόγους. Εμείς γνωρίζουμε ότι τη δεύτερη μέρα επίσημα δεν υπήρχαν άλλες διασώσεις. Όταν κανονικά με βάση τον νόμο, με βάση τα άρθρα 239 και 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έπρεπε να διαφυλάξουν τα πιστήρια. Και αυτοί τελείωσαν την έρευνα με μία αγνοούμενη και χωρίς να έχουν βρει και το μαύρο κουτί. Και τα βρίσκουμε όλα αυτά μετά από μήνες. Δηλαδή τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Δεν είναι στη φαντασία μας. Και τον ακούμε να μιλάει τόσο, πώς να το πω, απαξιωτικά για πράγματα που πολύ καλά γνωρίζουμε, τι άλλο να νιώσει. Πάντως χθες σας κοίταξε στα μάτια και σας είπε πιστέψτε με, δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση συγκάλυψης. Και το είπε από βήματα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό σας, σας σκέψει ότι
Μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να. Μήπως είμαστε όλοι υπερβολικοί. Ναι, να είστε υπερβολικοί εσείς. Σαν δεύτερη σκέψη. Και εσείς και εμείς. Και εμείς οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εάν αυτό, αν είμαστε λάθος, αυτό θα είχε επιληθεί με αντίστοιχες πράξεις. Δηλαδή, έχουμε αυτή την γνώμη και βλέπουμε έτσι κάποια πράγματα, γιατί αντίστοιχα υπάρχουν και τα δικαιώματα που έχουν δοθεί, αλλά και νομικά, έτσι. Δηλαδή, όταν βγαίνουν νομικοί και λένε ότι έχουν σπάσει αυτά και αυτά τα άρθρα, όταν βγαίνουν επιστήμονες και μιλάνε, προφανώς και υπάρχουν κάποια στοιχεία για να γίνεται όλο αυτό. Αντί λοιπόν να απαντήσει ουσιαστικά και να σας πω, θα μπορούσε να μην γίνει και όλη αυτή η πρόταση δυσπιστίας, απλά να απαντήσει σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που του θέτουμε. Ποιος έδωσε την εντολή, πώς γίνεται να έχουν σπάσει όλοι αυτοί οι νόμοι και αυτά τα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα τεχνικά. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αν βγει λοιπόν να μας απαντήσει, τι έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος εκεί, και τελικά πώς είναι δυνατόν με αγνοούμενο άνθρωπο και με υπολείμματα να βρίσκονται μήνες μετά σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο του υπολόγου, του ΟΣΕ, πώς είναι δυνατόν να έχουν συμβεί αυτά, τότε να μας αλλάξει γνώμη. Μέχρι όμως να πάρουμε απαντήσεις, και αυτές τις απαντήσεις δεν πρόκειται να τις πάρουμε, γιατί δεν μπορεί να τις δώσει, θα έχουμε και εμείς την άποψη που έχουμε. Ελπίζετε, κυρία Τσαγλή, τελευταίο ερώτημα, ότι ναι, μπορεί, επειδή οι συγγενείς, δεν ξέρω, ίσως και εσείς, δεν το ξέρω, έχουν κάνει μηνύσεις κατηγορώντας τον κύριο Καραμαλή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί δηλαδή γνώριζε τα προβλήματα και δεν έκανε κάτι για να αποτρέψει αυτή την τραγωδία. Ευελπιστείτε ότι μπορεί η Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα, η κυβερνόσα πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, να συνηγορήσει ώστε να γίνει μια προανακριτική επιτροπή, ώστε να ελεγχθεί ο κύριος Καραμαλής, όχι να κατηγορηθεί, να ελεγχθεί, ναι, και να κρίνει η Βουλή, ναι, αν πρέπει να κατηγορηθεί. Πιστεύετε ότι θα το δούμε αυτό κάποια στιγμή, επειδή πια υπάρχει και κοινωνική πίεση μεγάλη? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, στο αρκετά πρόσφατο παρελθόν, για αρχή μετά τις κατηγορίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που εξετάζονται έτσι κάποια πρόσωπα τα οποία δεν είναι πολιτικά, μεταξύ αυτών ήταν και δύο υπουργοί. Αρχικά αυτή η προανακριτική θα έπρεπε να γίνει, γιατί διαβάζεται μελητέα στην Βουλή, και δεν θα έπρεπε να υπάρξει καν πρόταση για προανακριτική από κάποιο κόμμα. Την πρώτη φορά μπήκε στο αρχείο, και τη δεύτερη φορά δύο κόμματα έκαναν την πρόταση για προανακριτική. Γιατί τώρα ακούμε και από τον κύριο Καραμαλή ότι δεν κρύφτηκα. Έτσι. Τότε η κυβέρνηση με πλειοψηφία αποφάσισε, γιατί είπαν ότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Έτσι, δεν μπορούν να το γνωρίζουν αυτό. Αν είχαμε λοιπόν ένα κράτος δικαίου, αυτό είχαν ήδη την υποχρέωση πριν το πει οποιοδήποτε, με το που υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες και από ευθυξία, έτσι, να το ερευνήσουν. Να το διερευνήσουν. Φυσικά δεν είναι θέμα πίστης. Yeah. Είναι θέμα, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δίνει κάποια, yeah, έχει κάποια στοιχεία για να το λέει αυτό. Κυρία Τσαγκαλή, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αν επιτρέπετε. Ναι, και εγώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Είστε από τους συγγενείς με τους οποίους ο κύριος Καραμαλής έχει μιλήσει? Όχι, όχι, και δεν έχω, επειδή μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Μία ακόμα ερώτηση. Προσωπικά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω έχει νόημα, ναι, να το ακούσει ο κόσμος, επειδή είπε σήμερα ο κύριος Καραμαλής πως υπάρχουν οι συγγενείς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους βγαίνουν, για τους δικούς τους δεν βγαίνουν, αν το λέω σωστά, για να μην κάνω λάθος. Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο βγαίνετε στην τηλεόραση και μιλάτε για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τι ακριβώς διεκδικείτε με αυτή σας την παρουσία? Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, εμείς χρειαζόμαστε, αν θυμάστε, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε φωνή. Εκτός από το διαδίκτυο, υπήρξε τεράστια χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τα Τέμπη. Και η δημόσια πίεση μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Ήδη ο κόσμος έχει κάνει πολλά και με τις υπογραφές και με τη συνεχή προβολή του θέματος. Σε κάποια πράγματα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και όταν το ξέρει ο κόσμος και δεν είναι χειραγωγημένος, αντίστοιχα και οι θεσμοί θα κινηθούν διαφορετικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία. Επομένως, βοηθάει πάρα πολύ. Προσπαθώ να κάνω και έναν ακτιβισμό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα συλλογικό τραύμα που μας άγγιξε όλους. Και εγώ αισθάνομαι ότι λειτουργώ ως ένας αγωγός πληροφορίας.
Να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Πολύ γρήγορα, ναι. Κώστα, και να απαντήσετε γρήγορα και εσείς. Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στη μέρα που δεν σκέφτεστε εκείνη τη μέρα? Η ζωή μου πλέον είναι τα Τέμπη. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σίγουρα είναι ό,τι πιο κυρίαρχο. Σε τρένο έχετε ξαναμπεί? Όχι, και ούτε θα έμπαινα όσο δεν έχουμε εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Και δεν υπάρχουν χιλιόμετρα στα τυφλά όπως είναι τώρα, γιατί ακόμα σε κάποια κομμάτια δυστυχώς τα τρένα ακόμα λειτουργούν στα τυφλά. Κυρία Τσαγκλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ σας καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και σας, συνάδελφοι, τον Κώστα Αργυρό, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αυγή, τον Χρήστο Ξανθάκη, δημοσιογράφο του Post, τον Κυριάκο Δημάγγελο, ο οποίος θα ανέβησε λίγο στο κοντρόλ και θα συνεχίσω να τον ακούω στο αυτί μου. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ. Επιστρέψαμε. Νομίζω είχαν πολύ ενδιαφέρον όσα μας είπε νωρίτερα η κυρία Ευδοκία Τσαγκλή. Για αυτά τα θέματα θα συνεχίσουμε να συζητάμε και με τους πολιτικούς μας. Ο οποίος καλωσορίζω είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μέσω Skype, κύριε Σιμόπουλε, τι κάνετε? Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος,
υποψήφιος για να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής μέσα από την σοκομματική διαδικασία που θα γίνει, κυρία Ντόναρ, του ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς. Είστε καλά? Καλά. Ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα και έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποψήφιος κανονικά, κύριε Τσουκαλά, έτσι, ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, εργατολόγος. Βέβαια τον έχετε δει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει μια σειρά από θέματα κατά καιρούς με τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Σιμόπουλε, θα ξεκινήσω από εσάς. Θα σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή διαδικασία βγήκε με κάποιο τρόπο κερδισμένη. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι καταρχήν από τη χθεσινή διαδικασία είναι κερδισμένοι πολίτες, γιατί και όλες οι πλευρές της αντιπολίτευσης για το θέμα των ΤΕΠΟΝ είδαν, κατανόησαν το τι λένε όλα τα κόμματα και κυρίως η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση από μια τέτοια διαδικασία, ένα είναι σίγουρο, ότι δεν βγήκε χαμένη με την έννοια που πιθανώς να ήθελε η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικά ήμασταν με 158 βουλευτές, ήταν 159. Οι 158 αποφάσισαν, παρά τα προβλήματα που είχαμε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ότι δεν υφίσταται θέμα εσωκομματικό κοινοβουλευτικά στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι θα βιαστούν να πούν κέρδισε ή έχασε. Ένα είναι σίγουρο, ότι φωτίστηκαν ακόμη περισσότερες πλευρές από το πρόβλημα αυτό, από το τραγικό δυστύχημα. Προσωπικά εγώ έγινα περισσότερο, αν θέλετε, σοφός με ένα θέμα που δεν το έχω χειριστεί. Ελπίζω και οι Έλληνες πολίτες να είναι περισσότερο σοφοί. Ο καθένας βέβαια θα το δει από την πλευρά του, από τον τρόπο που σκέφτεται, και από όλη αυτή τη δικασία εξαιρώ προφανώς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι θέλουν σε οποιοδήποτε επίπεδο να δουν ευθύνες, θέλουν ταυτόχρονα αυτές τις ευθύνες να τις δουν με κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει, πέρα από μία, θα έλεγα, ενσυναίσθηση, και ένας πολιτικός ρεαλισμός για να βλέπουμε τα πράγματα, πώς είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές στη χώρα, το τι έγιναν τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια ο καθένας έχει τις απόψεις του και για το άρθρο 86, για την ποινική δίωξη των υπουργών, για τα θέματα της συγκάλυψης ή της μη συγκάλυψης. Ωραία. Βάλτε παρακαλώ μια ανωτελεία, κύριε Σιμόπουλε, να έρθω σε εσάς, κύριε Αντόναρε, και να σας ζητήσω βέβαια να μου πείτε αν αισθάνεστε ότι συνολικά η αντιπολίτευση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία. Το λέω γιατί είχαμε πρώτη φορά μια σύμπνοια όλων των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση με την πρόταση δυσπιστίας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή το ανέφερε ο κύριος Σιμόπουλος, είπε ότι είναι σοφότερος από αυτή τη διαδικασία και οι πολίτες έλαβαν απαντήσεις. Αν εσείς έχετε την ίδια αίσθηση. Κοιτάξτε, παρακολούθησα πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησης από την τηλεόραση, όπως οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι. Έχω την αίσθηση ότι αντίθετα με άλλες κοινοβουλευτικές συζητήσεις, αυτή η συζήτηση κίνησε το ενδιαφέρον πολύ περισσότερο συμπολιτών μας, ακριβώς διότι η κοινωνία βρίσκεται σε ένα αναβρασμό για αυτό το θέμα. Αυτό το δείχνουν διάφορα σημάδια, όχι μόνο η συλλογή των κοντά 1,5 εκατομμυρίου 400.000 υπογραφών στο κείμενο της κυρίας Καριστιανού, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία, ξέρετε, η κοινωνία, αυτή η κοινωνική, ξέρετε, κινητοποίηση είναι κάτι που προσωπικά εμένα και ως δημοσιογράφο με μεγάλη διαδρομή στην δημοσιογραφία και ως πολιτικό με αρκετά μεγάλη διαδρομή στην πολιτική με εκπλήσει και με ευνηδιάζει. Μου ικανοποιεί όμως και την αίσθηση που έχω ότι η κοινωνία και πολλοί νέοι άνθρωποι, τους οποίους θεωρούσαμε ξεκομμένους από αυτά που συμβαίνουν στον τόπο,
δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί βεβαίως είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να είχε χτυπήσει χιλιάδες ή αν όχι δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικών οικογενειών, των οποίων τα παιδιά μετακινούνται μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 57 από αυτούς τους συμπολίτες μας χάσανε εκεί τη ζωή τους. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης, εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, κατά τη δική μου αντίληψη, με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα, δηλαδή με την άρνηση να συζητήσει σε βάθος και όχι αρνητικά, όχι εντελώς απορριπτικά όπως το έκανε κυρίως ο Πρωθυπουργός, βγαίνει λαβωμένη. Και βγαίνει λαβωμένη διότι στη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας που συνυπέγραψαν τα κόμματα της δημοκρατικής προοδευτικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε, εγώ θα το πω σκληρά, να εκπαραθυρώσει δύο από τους στενότερους συνεργάτες. Σας παρακαλέσω να μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί είναι το επόμενο ναι, ερώτημα αλλά θέλω που θα να θέσω πω αυτό και όμως, θα την ανοίξουμε εκεί τη συζήτηση. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι μια πολύ σοβαρή αυτό εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα που υπήρξε. Αυτό θα το ανοίξουμε αμέσως μετά. Ναι, δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως έριξε τη σκιά του και έδειξε ότι, ξέρετε, επειδή έχω κάνει και μέλος κυβέρνησης και σε θέση υπεύθυνη, ξέρω ότι όταν ένας πρωθυπουργός αρχίζει και απομακρύνει τους στενούς τους συνεργάτες, τις περισσότερες φορές αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συνέπραξαν έτσι, στην υποβολή, την υπέβαλε, η πρωτοβουλία είναι του ΠΑΣΟΚ και εμείς βεβαίως τη συνυπογράψαμε και την στηρίξαμε. Πήγαμε βεβαίως λίγο παραπάνω. Εμείς ζητάμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού, γιατί πιστεύουμε ότι είναι εκτεθειμένος στα μάτια της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, και τη διεξαγωγή άμεσων εκλογών. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική, θα το πω έτσι, συμπόρευση στο συγκεκριμένο γεγονός, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, την ελληνική, τη δικιά μας, τους ανθρώπους μας, και θα συνεχίσει να την απασχολεί για μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από την προσφυγή που έχουμε μπροστά μας στις κάλπες για τις ευρωεκλογές. Και γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο και είναι θυμωμένος ο κόσμος, είναι οργισμένος ο κόσμος? Εγώ πιστεύω ότι είναι οργισμένος ο κόσμος πρώτα με την κυβέρνηση, αλλά και με άλλους υπευθύνους που χειρίζονται τα στάδια αυτού του θέματος, τις διερεύνησεις αυτού του θέματος. Γιατί ο κόσμος έχει την αίσθηση, και δεν τη βγάζει από το μυαλό, ούτε την καλλιέργησε κανείς, ότι στα πρώτα στάδια, δηλαδή μέχρι τη διεξαγωγή των περσινών εκλογών, τον κορόιδεψε η κυβέρνηση. Προσπάθησε να χειραγωγήσει η κυβέρνηση, και εγώ λέω ο Πρωθυπουργός, προσπάθησε να χειραγωγήσει την εντύπωση που είχε ο κόσμος για το τι έγινε στα Τέμπη, πώς έγινε αυτό το πράγμα στα Τέμπη, και ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του πράγματος, αυτού του φοβερού δυστυχήματος, εγώ λέω έγκλημα, πάνω στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, η αντιπολίτευση είχε την ευκαιρία με πάρα πολλούς ομιλητές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα σας πω άλλωστε, ότι χτες, παρουσιάστηκαν και καινούργια στοιχεία που δείχνει την συνενοχή μελών της κυβέρνησης για αυτό που συνέβη. Την πολιτική συνενοχή τουλάχιστον. Κύριε Τσουκαλά, ασφαλώς θα ανοίξουμε το ζήτημα των παραιτήσεων. Το ερώτημα σας ήταν, αν κατάλαβα καλά, πώς σχολιάζουμε την εξέλιξη της συζήτησης, έτσι δεν είναι? Μα ασφαλώς, και το αν εσείς αισθάνεστε ότι δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό απαντήσεις, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες έβαλε μια σειρά από ζητήματα στην ομιλία. Αυτό είναι πολλά, οπότε είναι μια συνολική η εκτίμηση. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση του Δευτέρα μίλαγε για ένα αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ και γενικά της αντιπολίτευσης, και τελικά το αυτογκόλ της αντιπολίτευσης κατέληξε σε βατερλό της κυβέρνησης με δύο παραιτήσεις δύο κορυφαίων υπουργών, οι οποίοι είναι οι πιο στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν σημαίνει, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Αντώναρο σε κάτι, στο ότι αν δούμε και την παραίτηση του κυρίου Δημητριάδη 1,5 χρόνο πριν και δούμε σήμερα την παραίτηση του κυρίου Μπρατάκου και του κυρίου Παπασταύρου, σημαίνει ότι όσοι είναι πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου, υπάρχει μία, είναι επιρρεπής
στο να μπλέκουν σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες εκθέτουν τον Πρωθυπουργό. Μόνοι τους μπλέκουν, δεν είναι γνώριζο. Θα έρθω σε αυτό λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τι έκανε, για να το εξηγήσουμε, την Κυριακή το πρωί είπε ότι κάποια συμφέροντα επιτίθονται στην κυβέρνηση, κατηγόρησε το Πασόκ ότι ενεργεί στο όνομα αυτών των συμφερόντων στην ουσία. Και τελικά τι έγινε, το ίδιο βράδυ οι δύο κορυφαίοι συνεργάτες του, οι άνθρωποι οι οποίοι κανονικά όπου μιλάνε εκπροσωπούν τον ίδιο, έπιναν ποτά με αυτόν τον επιχειρηματία που ο Πρωθυπουργός υπεδείκνυε ότι είναι πίσω από την ιστορία αυτή. Άρα κατέρευσε κατευθείαν όλο το αφήγημα της κυβέρνησης και μου κάνει εντύπωση που χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός συνέχισε το αφήγημα αυτό, ότι υπάρχει μια δίθεν μάχη δικιά του με τα συμφέροντα. Δεν γίνεται τη μία να κατηγορήσει ότι τα συμφέροντα σε κυνηγάνε και το ίδιο βράδυ, πριν να αλλάξει καν η μέρα, οι πιο στενοί συνεργάτες σου να συναντιόνται με συγκεκριμένα επιχειρηματία. Ακόμα και αν, και έρχομαι, δεχθούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε αυτήν την κοινωνική συνάντηση, η οποία έγινε στα πλαίσια, λένε, μιας κοινωνικής αναστροφής. Πέρασε η Δευτέρα, πέρασε η Τρίτη. Ο Πρωθυπουργός δεν τον ενημέρωσαν οι στενοί συνεργάτες του ότι το ίδιο βράδυ όπου το πρωί είχε κατηγορήσει συγκεκριμένους επιχειρηματίες ήταν μαζί. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι μπορεί να έγινε. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω και να επισέλθω. Πότε ο Πρωθυπουργός παρέτησε τους δύο κορυφαίους υπουργούς? Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, όταν απάντησε στον κύριο Βορύδη, είπε τι έγινε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, προφανώς είναι η πρώτη φορά όπου μια πρόταση δυσπιστίας δεν βγάζει την κυβέρνηση συσπειρωμένη, βγάζει την κυβέρνηση με απώλεια δύο κορυφαίων υπουργών και τη βγάζει απλά με την συμμετοχή στην κυβερνητική πλειοψηφία, όχι ως Νέα Δημοκρατία, αλλά ως στήριξη ενός πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, ο οποίος είναι και πρώην, από ό,τι νομίζω, συνήγορος του κ. Κασιδιάρη. Ναι. Αν αυτό το θεωρεί επιτυχία η κυβέρνηση, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι συνέβη εδώ? Για ποιο λόγο έγινε η πρόταση δυσπιστίας? Έγινε για μια σειρά, κατά τη γνώμη μου, θεσμικών παραβάσεων. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο θεσμικό πρόβλημα στη χώρα μαζί με πολλά άλλα προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, οι εργασιακές σχέσεις. Αυτά θα τα πούμε ενδεχομένως μετά ή σε κάποια άλλη στιγμή. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι? Το δημοσίευμα του Βήματος. Εμένα λίγο με ενδιαφέρει για ποιο λόγο βγήκε τώρα και πώς βγήκε τώρα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής. Απέδειξε και υπέδειξε ότι αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης, την οποία έτσι καλώς εδώ και 20 μέρες ο κόσμος θεωρεί ότι λαμβάνει η χώρα και το θεωρούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, 72% λέει το τελευταίο γκάλου των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση των Ντεμπών. Εδώ λοιπόν τι ήταν το σοκαριστικό? Ότι απεδείχθη ότι αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μια επιχείρηση που στήθηκε τον τελευταίο ένα μήνα ή το τελευταίο εξάμηνο, αλλά στήθηκε από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, ενώ η χώρα θρηνούσε 57 νεκρούς και ενώ οι 57 οικογένειες είχαν χάσει τους ανθρώπους τους. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έδωσε καμία απάντηση στα εξής ερωτήματα. Ποιος είχε πρόσβαση στα ηχητικά, ποιος πήρε τα ηχητικά, ποιος έκανε κοπτοραπτική στα ηχητικά, τα έδωσε σε ένα συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, το οποίο τα έδωσε προς τη δημοσιότητα. Για ποιο λόγο τα έδωσε? Όποιος τα έδωσε. Γιατί προφανώς αυτά συντείνουν στο να υποστηρίξουν την θεωρία περί ανθρωπίνου λάθους που η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία. Πάμε τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Ο κ. Καραμαλής εμφανίστηκε και είπε ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Προφανώς. Κανείς δεν διαφωνεί. Εμείς δεν λέμε ότι ο κ. Καραμαλής ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε τρελοί. Ωραία. Προφανώς δεν ήθελε ο άνθρωπος να γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ συζητάμε το αν υπάρχουν ευθύνες για τον παραλήψεόν του ως υπουργός που μπορεί να έχουν αιτιώδη συνάφεια με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι αυτό που συζητάμε. Έχουμε λοιπόν 2019. Έρχεται η οικονομική εισαγγελία και λέει ότι υπάρχει ζήτημα με την 717 και αναθέτει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να συντάξει πόρισμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έρχεται και λέει ότι κατά τη γνώμη της υπάρχουν ζητήματα με την καθυστέρηση που άπτονται και οικονομικών συμφερόντων και οικονομική ζημή του ελληνικού δημοσίου. Τι κάνει ο κ. Καραμαλής? Το βάζει στο αρχείο. 2022 έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει ότι υπάρχει ζήτημα πάλι με την μη εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Πάλι αφήνει αμφιβολίες ενδεχομένως και για το δίκημα της απιστίας. Τι κάνει ο κ. Καραμαλής? Τη βάζει στο αρχείο. Τι γίνεται το 2023, 10 μέρες, 20 μέρες, δεν θυμάμαι πριν το ατύχημα? Κάνει μια ερώτηση, νομίζω, ο κ. Μεϊκόπουλος
στη Βουλή ναι. και απαντάει ο κύριος Καραμαλής που την έκανε την ερώτηση για άλλο σειρμό. Για το τρένο του Πηλίου. Αλλά ο κύριος Καραμαλής απαντάει όποιος λέει ότι στη χώρα υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα θα έπρεπε να ντρέπεται. Και το λέει και είναι εξάλλου καταστάσεις. Λίγες μέρες μετά λοιπόν είχαμε το ατύχημα αυτό. Παράλληλα το 2021-2022 έρχεται και όχι μόνο δεν αναιρεί την 717, την επεκτείνει κιόλας στην 717 και μάλιστα την επεκτείνει με αρνητικούς όρους για το δημόσιο. Μειώνει την επενδυτική υποχρέωση της Hellenic Train από 650 εκατομμύρια σε 77 εκατομμύρια, ενώ επεκτείνει την επιδότηση από το δημόσιο στην Hellenic Train για 5 χρόνια. Παράλληλα με όλα αυτά, υπάρχει επιτροπή για Ραπετρίτη, την οποία δεν όρισε η αντιπολίτευση, την όρισε η κυβέρνηση. Η οποία τι λέει στο πόρισμά της, λέει, ομόφωνα, λέει, όποιο ανθρώπινο λάθος και να υπήρχε, αν υπήρχε είτε σύστημα τηλεδιοίκησης, είτε σύστημα τηλεπικοινωνίας, είτε σύστημα αυτόματης πέδησης σειρμών, ένα από τα τρία να υπήρχε, δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Ακόμα και η 717 να μην μπορούσε να ολοκληρωθεί και να πάρουμε για οικονομία του χρόνου. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ναι, τι να κάναμε, να την αφήναμε τη σύμβαση αυτήν. Θα ήταν ακόμα πιο καθυστερημένο το έργο. Υπήρχαν άλλοι τρόποι να διασφαλίσεις την ασφάλεια. Και αυτά δεν έγιναν. Αυτές λοιπόν προφανώς είναι πολιτικές ευθύνες. Αλλά αυτά ενδεχομένως αφήνουν και αποχρώσεις ενδείξεις για κάποιες ποινικές ευθύνες. Εγώ δεν είμαι δικαστήριο να έρθω να πω ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες του κ. Καραμαλή. Εμείς λέμε. Μα δικαστήριο δεν είναι ούτε οι προανακριτικές ευθύνες. Περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Αλλά το βασικό θέμα για το οποίο έγινε η πρόταση της πιστείας είναι το θεσμικό πρόβλημα. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι επιχειρείται εκ μέρους της πολιτείας μία συγκάλυψη, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Δεν μπορεί όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επισημαίνουν κακό κείμενα, όσοι απλά τα επισημαίνουμε, να θεωρείται ότι δυσφημίζουμε τη χώρα. Σωστό, πρέπει η κυβέρνηση να δει μήπως με αυτά τώρα. Τα οποία κάνει, είτε με τις υποκλοπές, είτε με τα τέμπη, δυσφημίζουν τη χώρα και το κύρος των θεσμών. Και μήπως η δημοκρατία μας, γιατί η δημοκρατία και κλείνω, έχει εντάσεις. Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα, προφανώς, αλλά υπάρχει δημοκρατία που είναι ισχυρή, υπάρχει και δημοκρατία που είναι κακεκτική. Και η δημοκρατία μας σημειώνει κάποια σημεία κακεξίας που πρέπει να επισημάνουμε και πρέπει το πολιτικό σύστημα να προστατέψει το κύριο δημοκρατία. Κύριε Τσοκαλά, την έχουμε ανοίξει πολύ την κουβέντα. Εγώ θα επιστρέψω όμως, κύριε Σιμόπουλε, στα των συμφερόντων. Πρέπει να απαντήσω όμως. Θα απαντήσετε, κύριε Σιμόπουλε. Δεν θα σας. Το θέμα του στον Τεμπόρ. Ένα λεπτό. Δεν θα σας φημώσω, κύριε Σιμόπουλε, αλλά να θέσω και ένα ερώτημα. Μάλιστα, χαίρομαι που ο κύριος Τσουκαλάς, που τον είχα κάποιες φορές σε κάποια πάνελ, τώρα λέει δίπλα Πασόκ. Έτσι μπορεί να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον και κυρίως οι τηλεθεατές για το τι εκπροσωπεί ο καθένας. Κύριε Σιμόπουλε. Η επαγγελματική ιδιότητα του καθενός είναι άλλο πράγμα από την πολιτική του ιδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, τώρα δεν θα ανοίξουμε τέτοια αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συναγελάζονταν δύο υπουργοί, οι οποίοι βρίσκονται στο πολύ στενό πολιτικό περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, με τα συμφέροντα αυτά που θέλουν να ρίξουν όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τη χώρα στα βράχια. Εν αγνία του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν αυτό γινόταν εν αγνία του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή το δεξί του χέρι κάτω από τη μύτη του έκανε κάτι τέτοιο, τότε είναι επίσης πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη και σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια θα μου επιτρέψετε να απαντήσω για τα Τέμπη. Ναι, αλλά θα απαντήσετε και σε αυτό. Υπάρχει... βέβαια. Εντάξει. Προφανώς. Ξέρετε ότι εγώ απαντώ και απαντάτε, σε θέματα τα οποία καμιά φορά δεν πρέπει να απαντώ. Αλλά απαντήστε, λοιπόν, σε αυτούς που απαντούν και λένε την άποψή τους. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης. Καταρχήν, δεν υπήρχε κανένας λόγος από την κυβέρνηση να κάνει αυτή την κοπτοραπική και να βγει αυτό το περίεργο, θα έλεγα, ηχητικό απόσπασμα. Γιατί η κυβέρνηση και μάλιστα με πρωτοβουλία της μπόρεσε το πραγματικό ηχητικό απόσπασμα από το βράδυ εκείνο να το ακούσει ο ανακριτής. Έναν ανακριτή για τον οποίο καμία πλευρά από την αντιπολίτευση ακόμη δεν έχει πει το πραγματικό, το παραμικρό. Επίσης, δεν είχε κανένα λόγο η κυβέρνηση στο όνομα κάποιων ψεκασμένων θεωριών να μπαζώσει, όπως λένε
το χώρο. Και μάλιστα το λεγόμενο μπάζωμα, ξέρετε, έγινε περιοχή όπου υπήρχε η επιβατηγός αμαξοστοιχεία και όχι η εμπορική. Θέλω να πω, επειδή όλα ακούγονται για την εμπορική αμαξοστοιχεία και ότι κουβαλούσε κάτι περίεργο, μέχρι στο σημείο θα ακούσουμε ότι υπήρχαν και εξωγήινοι, πάνω σε αυτή την ιστορία έχει ουσιαστικά από την πλευρά της ελληνικής λύσης θεμελιωθεί μία θεωρία την οποία ακολούθησε και η αριστερή μειοψηφία της Βουλής, η οποία έκανε και την συγκεκριμένη πρόταση δυσπιστίας. Η κυβέρνηση δεν συγκαλύπτει κάτι, δεν έχει λόγο να συγκαλύψει και μάλιστα κανείς δεν λέει για ποιο λόγο να συγκαλύψει. Τι, ότι εκεί υπήρχαν δύο βαγόνια τα οποία εξαερώθηκαν. Θεωρίες ακόμη και για το ξυλόλιο, ο ανακριτής, επειδή κάποιος από τους εμπειρογνώμονες που έβαλαν οι συγγενείς των θυμάτων έχει πει ότι υπήρχε ξυλόλιο, έβαλε και δεύτερο ανακριτή. Όσον αφορά λοιπόν τα Τέμπη, τελειώνω με την υπόθεση ότι και να υπήρχε τιώδης σχέση, και αναφέρομαι στον κύριο Τσουκαλά, μεταξύ της 7-17 που εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει, και του δυστυχήματος από τη στιγμή που όλες οι πλευρές... Γιατί δεν υπάρχει, όπως, πιστεύετε? Θα σας πω. Όπως αποδέχονται όλες οι πλευρές της Βουλής, υπήρχαν πάρα πολλά ανθρώπινα λάθη εκείνο το βράδυ, έχει διακοπεί. Αυτό μου το έχουν πει έγκριτοι νομικοί. Δεν υφίσταται θέμα για μένα ποινικών ευθυνών. Βέβαια υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και επιτέλους, αν πάμε στη λογική αυτή, ένας υπουργός υποδομών, ακόμη και για άλλα θέματα, δεν αναφέρομαι σε τόσο σημαντικά όπως είναι τα Τέμπη, θα έχει ευθύνη για το παραμικρό, και δεν αναφέρομαι ότι είναι παραμικρό το πρόβλημα των Τεμπών προφανώς, και θα πηγαίνει κάθε 3 και 5 στα δικαστήρια. Πρέπει να προστατεύσουμε τους υπουργούς από τέτοια θέματα και όχι αντίθετα να καταργήσουμε, άσχετα αν το λέει το 1.350.000 πολίτες, το άρθρο 86 περί της ποινικής δίωξης των υπουργών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα για το οποίο αναφέρετε, τις παραιτήσεις των δύο υπουργών, πίστευα και πιστεύω απόλυτα ότι οι 4 εξουσίες μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια φιλελεύθερη οικονομία, πράγματι πάντα ανταγωνίζονται. Πάντα υπάρχουν αιστείες οι οποίες θα ήθελαν να επικαλύψουν η μία την άλλη. Εξαρτάται όμως από την κάθε μία να κρατήσει το επίπεδό της. Εγώ δεν θεωρώ κακό τα συμφέροντα να προσπαθούν να αποδιαιτήσουν την πολιτική. Εκείνο το οποίο είναι κρίσιμο είναι η πολιτική να μην αποδιαιτείται. Θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη μέρα σε μία τέτοια εκδήλωση τα δύο στελέχη δεν έπρεπε να είναι. Και από την άλλη, αυτό το οποίο έγινε, παρετήθηκαν, κάτι το οποίο δεν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν συνέβη. Δεν συνέβη επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίσω, χωρίς να κάνω βουτιά στο παρελθόν, αυτά τα οποία συνέβαιναν με τις γάτες των Ιμαλαίων. Δηλαδή θέλω να πω... Καλά, κάνατε βουτιά στο παρελθόν. Αφήστε που αυτά κρίθηκαν. Αυτούς, ναι, θέλω να πω, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία αυτά. Πάντα τα συμφέροντα συζητούν με την πολιτική και η πολιτική με τα συμφέροντα. Το θέμα είναι αν βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτικών, αν πηγαίνουμε μπροστά, αν πηγαίνουμε πίσω. Κατά τη γνώμη μου... Διπλωματική είναι η απάντησή σας, κύριε Σιμόπουλε. Ήταν αχρίαστη η παρουσία των δύο υπουργών. Γιατί αφού λέτε ότι είναι καλό να συζητάνε με τα συμφέροντα. Σε μια κοινωνική εκδήλωση. Ναι, λέω ότι δεν χρειαζόταν, γιατί το timing ήταν τέτοιο. Η συζήτηση συνέβαινε και θα συμβαίνει, και ανέφερα χαρακτηριστικά τις γάτες των Ιμαλαίων. Είναι λογικό το πρωί να λες πάνε να με ρίξουν και το βράδυ να πίνεις ποτά? Όχι μόνο αυτό. Μα είπα ότι ήταν ακριβώς αυτό. Κύριε Τσουκαλά, κύριε Αντώναρε, επιτρέψτε μου, αυτό έλεγα. Ναι, δεν έπρεπε να είναι εκείνο το βράδυ όταν συμβαίνει αυτό. Οι συζητήσεις αυτές
αυτές συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Το θέμα είναι αν αυτές... Ο Πρωθυπουργός πότε ενημερώθηκε γι' αυτό? Συμβαίνουν των πολιτών, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ μένω στις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες είπαν ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί. Κύριε Αντώναρο, θέλω για να πείτε αυτό που θέλετε, ναι, πέστε και να σας ρωτήσω παράλληλα το εξής. Επειδή εσείς έχετε χρηματίσει και κυβερνητικός εκπρόσωπο, χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, όπως και ο κύριος Μάκης Βορύδης, περιέγραψαν αυτή τη συνάντηση ως μια συναισθίαση, εν πάση περιπτώσει, μια κοινωνική εκδήλωση. Είναι δυνατόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ώρα που ενημέρωνε για κάτι τέτοιο να μην είχε συνεννοηθεί με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, κατά πάσα πιθανότητα ήταν εκτός κλίματος και οι δύο. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην, πολύ μακριά. Σας διαβεβαιώ, ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Πρωθυπουργός βρισκόταν, ξέρω εγώ, στην Ουάσιγκτον. Άλλη μόνο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Έτσι. Δεύτερον, θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Άκης Κέρτσος, συνάδελφος των κυρίων Παπασταύρου και Μπρατάκου, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν, καρατομήθηκαν, εγώ έτσι το λέω, είπε εκείνο το πρωί, τη δεύτερη μέρα, είπε ότι δεν το ξέρουμε, δεν έχει γίνει τέτοια συνάντηση. Διέψευδε τη συνάντηση, η οποία, εκ των υστέρων μας λένε, έγινε παρουσία πολλών ανθρώπων, πιθανών. Αλλά ξέρετε, τα ντεσού της συνάντησης δεν τα ξέρουμε ακόμη. Εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένω το βήμα της Κυριακής να δω μήπως αποκαλυφθούν και κάποια από τα ντεσού της συνάντησης. Όπως υπάρχει follow-up. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό αυτό δημοσιεύτηκε όντως πρώτο σε μια ιστοσελίδα, νομίζω στο iEdicis, αν θυμάμαι καλά, και το παρουσίασε, όπως έχει δικαίωμα να κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή. Και προκάλεσε προφανώς ένα πατατράκ μέσα στην κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν ξέρει η αριστερά της τι κάνει η δεξιά της, ή είναι τόσο ευάλωτη, είναι άλλο ερώτημα το οποίο θέτω, είναι τόσο ευάλωτη ώστε μια τέτοια αποκάλυψη από βήματος της Βουλής, έτσι, της δημιουργεί μεγάλη αναταραχή. Εξακολουθώ και λέω ότι για μένα αυτά είναι σημεία προϊούσης διάλυσης. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, υποχρεώνεται σε διάστημα 2-2,5 ετών να απομακρύνει 2 φορές αυτούς τους απόλυτα εμπίστους ανθρώπους, τους οποίους έχει διορίσει διαδοχικά επικεφαλής της γραμματείας, έτσι, του Μεγάρου Μαξίμου, αυτού του επιτελικού κράτους, θα μου επιτρέψετε να συμπεράνω ότι αυτό το κράτος κάθε άλλο παρά επιτελικό είναι. Πάντως έχει 41% η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε 41% είχε, και θα μου επιτρέψετε με αυτό να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Γιατί τίθεται το ερώτημα, τι ήθελε να επιτύχει η κυβέρνηση ή όποιοι το κάνανε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τη μονταζιέρα, όπως την είπε το Βήμα, το κάνανε άνθρωποι εντεταλμένοι από κάποιον στην κυβέρνηση. Γιατί πηγαίναμε, αγαπητοί φίλοι, προς εκλογές και έπρεπε το αφήγημα να είναι ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ανθρώπινο λάθος. Να υπάρχει, με συγχωρείτε, δεν σας διάκοψα, να υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο τον πόνο των ανθρώπων, τον τεράστιο πόνο των ανθρώπων και την ανησυχία όλων των άλλων που χρησιμοποιούν τις συνδρομικές γραμμές, να τις μετακυλήσουν σε 2 οδηγούς αμαξοστοιχειών ή σε κάποιο σταθμάρχη. Αυτό ήταν όλο το σκεπτικό. Μα και... δεν έγινε όμως αυτό, να αυτό έγινε. Με τη μονταζιέρα που λέτε. Μα αυτό έγινε. Βεβαίως και υπάρχει. Εσείς το αφισβητείτε. Όλος ο άλλος κόσμος το ξέρει. Τώρα εσείς δεν θέλετε να το δεχτείτε. Συγγνώμη, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι δεν έχει γίνει μοντάζ, ότι δεν υπάρχει χάλκευση του υλικού. Άλλο λέω ότι ακόμη και από το λεγόμενο μοντάζ δεν προέκυψε ότι δεν υπάρχει. Άλλο σας είπα όμως εγώ, κύριε Σιμόπουλε, ότι έγινε με κουδούνια και φωνές και αυτά, ότι όλο και τίποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο κι αν υπήρχε, μόνο το ανθρώπινο λάθος είναι αυτό που φαίει.
Οπότε απέσυσε η κυβέρνηση, έδιωξε η κυβέρνηση από πάνω της την ευθύνη. Και γι' αυτό οργανώθηκε... Δεν προκύπτει από το ηχητικό αυτό, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου. Και γι' αυτό ακριβώς βήμα βγαίνουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μην τις απαξιώνουμε τις λεπτομέρειες. Μην απαξιώνουμε το ψάξιμο που κάνουν και οι δημοσιογράφοι και οι συγγενείς και οι νομικοί παραστάτες των οικογενειών των θυμάτων. Τίποτε δεν φέρνουν, δεν το λέω σε εσάς, προς Θεού κύριε Σιμόπουλε, δεν έχει καμία μορφή προς εσάς. Αλλά όλα καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη, ξέρετε, αυτό της δικαιοσύνης θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης έλεγε, αν έχετε κάτι πηγαίνετε στη δικαιοσύνη. Ο πολιτικός κόσμος, η δημοσιογραφία, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία, την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ως λέξη αρνείται κατηγορηματικά να βάλει στο στόμα του, γιατί τον ενοχλεί η κινητοποίηση της κοινωνίας, όχι τώρα, γενικότερα. Είναι θατσερική αντίληψη αυτή. Καλά, τώρα αυτό έχω άποψη. Φυσικά, δικαίωμά σας είναι, και εγώ έχω τη δική μου, όμως εκφράζω τη δική μου. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουμε το δικαίωμα, όσοι ανήκουμε κάπου εκεί, να κάνουμε την έρευνα, να κάνουμε το ψάξιμο, να αφήσουμε τα μυαλά μας να δουλέψουν. Έχετε ίσως και κάποια αμφιβολία, κύριε Αντώναρο, ότι η δικαιοσύνη μπορεί να μην είναι ανεξάρτητη, όπως κοιτάξτε, γράφετε. Εγώ την δικαιοσύνη. Δεν λέω συνολικά να μην είναι ανεξάρτητη. Την δικαιοσύνη συλλήβδην, έτσι. Αλίμονο θα ήμουν ο τελευταίος που θα την έβαζα στο σκαμνί. Έτσι. Η δικαιοσύνη είναι και πρέπει να είναι πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος κράτους δικαίου. Αλλά όταν βλέπω την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δέχεται συγγενείς θυμάτων και αντί που τις παρουσιάζουν στοιχεία και αντί άλλου να τους λέει ότι πηγαίνετε να βρείτε παρηγοριά στην εκκλησία ή σε άλλους λέει ότι ξέρετε για τον Πάζο Μελάτε, πρόκειται για ένα μικρό τεχνικό θέμα. Αυτά είναι απαράδεκτα να λέγονται από τους κορυφαίους δικαστές. Αυτό θέλω να πω. Και βεβαίως και οι δικαστές και για τον τρόπο που κινούνται και με τον χρόνο που κινούνται και με την συμπεριφορά τους εν γέννη, που άλλοτε είναι πολύ, πολύ βιαστική. Θα σας θυμίσω πώς απάντησαν Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός χθες την απάντηση. Έτσι. Του Αρείου Πάγου, την επικαλέστηκε χθες στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ενώ και σε άλλα πάνε με ρυθμό χελώνας. Ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη δεν έχει στην Ελλάδα ούτε τα τεχνικά μέσα, ούτε την υποδομή πολλές φορές για να κάνει το έργο της με την ταχύτητα που γίνεται σε άλλες χώρες. Αλλά δεν μπορούμε να μην κρίνουμε και ορισμένα άτομα τα οποία ακολουθούν παραλληλικιστική τακτική. Κρίνεται η δικαιοσύνη, ασφαλώς. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να προσφύγει στον Άριο Πάγο για το χαλκευμένο αυτό υλικό, προσδοκώντας τι πράγμα ακριβώς, να διαπιστωθεί ποιος έκανε τη χάλκευση. Αφού και ποιος είναι ο κομιστής. Αφού δεν στη Βουλή αυτό, εμείς τι λέμε. Κάποιος το έκανε. Ωραία. Τι λέει ο κύριος Σιμόπουλος, τι λέει η κυβέρνηση, δεν το κάναμε εμείς. Ωραία. Αλλά κάποιος το έκανε. Κάποιος το έκανε. Άρα, αφού η κυβέρνηση λέει δεν το κάναμε εμείς και αφού δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλοδεχούμενο. Καλοδεχούμενη. Ναι, πρέπει να ελεγχθεί λοιπόν ποιος το έκανε. Ότι έγινε είναι δεδομένο. Το έκανε κάποιος κατ' εντολή κάποιον στην κυβέρνηση, το έκαναν κάποια διάμεσα στελέχη των σιδηροσταθμών γιατί θέλανε να μην έχουν εκείνα ευθύνες. Ότι έγινε, έγινε. Και όχι μόνο έγινε, αλλά προσπάθησαν με αυτό να υπάρξει και επιρροή στην κοινή γνώμη. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω μόνο. Μπορείτε να σας ρωτήσω κάτι από αυτού, παρακαλώ, γιατί έχει σημασία. Επειδή άκουσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεοπτικά κανάλια να λένε πολλές φορές ότι είναι περσινά ξένα σταφύλια περίπου αυτά, γιατί είχαν δημοσιευτεί και στην ΕΡΤ πριν από ένα χρόνο. Ότι δηλαδή αυτή η συνομιλία ήταν μονταρισμένη. Του ανεβγώ 5 μέρες, 10 μέρες και πω κάτι για εσάς. Και μετά απλά βγει ένα άλλο αρχείο που λέει ότι τελικά δεν ισχύει αυτό για εσάς. Αν δεν διαψευστεί ρητά κάτι. Θα μείνω ότι για 10 μέρες εγώ έλεγα κάτι για εσάς. Σωστό, αλλά άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Εάν υποθέσουμε ότι πράγματι πέρυσι, και προφανώς βγήκε, αλλά δεν αξιολογήθηκε το ίδιο όπως αξιολογήθηκε τώρα, είχε αποκαλυφθεί ότι αυτό το υλικό ήταν μονταρισμένο. Δεν έπρεπε ή μπορούσε η δικαιοσύνη να έχει παρέμβει αυτεπαγγέλτος τότε. Αυτεπαγγέλτος τότε για να βρει ποιος έκανε τη χάλκευση. Θα μπορούσε. Αυτό. Κύριε Ραμπατζή, εγώ θέλω μόνο να πω κάτι για τον Άρη. Εδώ, στο προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε, μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί. Αν ο κύριος Δημητριάδης τη μία φορά αυτονομείται και
έχει σχέση ή κατηγορείται ότι έχει σχέση με το θέμα των υποκλοπών πολιτικών αρχηγών και πολιτικών προσώπων. Αν την άλλη φορά ο κύριος Μπρατάκος ή ο κύριος Παπασταύρου αυτονομούνται και πηγαίνουν σε συναντήσεις ερήμην του Πρωθυπουργού, υπάρχει ένα θέμα. Ή ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει να επιλέγει συνεργάτες και είναι πολύ κρίσιμο θέμα για έναν Πρωθυπουργό που είναι Πρωθυπουργός 5 χρόνια οι πιο στενοί συνεργάτες του συνεχώς να αυτονομούνται, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Άρα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν, γιατί είναι πολιτικές πρακτικές και έχουν σχέση με το ύφος εξουσίας και με την ποιότητα της δημοκρατίας. Και να πω και το εξής. Επειδή μιλάμε για δύο περιπτώσεις, για τις υποκλοπές και τα Τέμπη, θα σας θυμίσω υπάρχει και μια τρίτη. Η διαρροή, των εκλογικών καταλόγων, των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους ή σε τμήμα των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπαν, σε παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέω έτσι. Και ποιο τιμωρείται. Το μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το αρμόδιο, έλεγε λίγες μέρες πριν ντροπή σε όσους τα λένε. Και ποιο τιμωρείται γι' αυτό. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριος Σταυριανουδάκης, ο οποίος για όσους γνωρίζουν, αλλά το λέω και για όσους δεν γνωρίζουν, αποτελεί άνθρωπο του στενότατου περιβάλλοντος και της απολύτου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Είναι τρεις οι περιπτώσεις που καρατομούνται άνθρωποι που είναι τεταλμένοι από τον Πρωθυπουργό να κάνουν συγκεκριμένη υπεύθυνη δουλειά. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Εγώ νομίζω το pullover σιγά σιγά χάνει πολλούς πόντους. Έτσι. Επειδή έχετε βάλει αυτό το ζήτημα, θέλω να κάνω στον κύριο Σιμόπουλο μια τελευταία ερώτηση να μας απαντήσει πριν κλείσουμε. Κύριε Σιμόπουλε, εγώ θα βάλω άλλη μια υπόθεση αυτονομημένων. Την υπόθεση εκείνων που περιγράφει από την κυβέρνηση ως ρυπαρά δίκτυα της ΕΕΠ, τα οποία εν αγνία του πολιτικού προϊσταμένου τους, του Πρωθυπουργού δηλαδή, παρακολουθούσαν ακόμη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ακόμη και υπουργούς. Και αναρωτιέμαι, εάν είναι όλοι αυτοί οι υφιστάμενοι του κυρίου Μητσοτάκη αυτονομημένοι και ο κύριος Μητσοτάκης δεν αντιλαμβάνεται ότι προφανώς ασκούν μια δική τους πολιτική εν αγνία του ιδίου και ενδεχομένως κόντρα στα συμφέροντα της κυβέρνησης, δεν είναι πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη? Η υπόθεση των παρακολουθήσεων εδώ και 1,5 χρόνο πλέον είναι στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση για όλα όμως, κύριε Σιμόπουλε. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα σας ρωτάμε, όχι εσάς προσωπικά, τι καιρό κάνει και θα μας λέτε ότι είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη. Αυτά τα οποία υπάρχουν τα νομικά, δεν τα κάνετε τα πολιτικά. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ρυπαρά δίκτυα το ένα το άλλο. Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Οικονόμου ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τα έλεγε. Αφού έλεγε ότι ήταν σόπι η μύθη αποκαλύψεις, μετά που επεδείχθησαν οι αποκαλύψεις, αποδείχθηκαν ότι ήταν πραγματικές. Έλεγε ότι είναι ρηπαρά δίκτυα που εν αγνία του Πρωθυπουργού έκαναν αυτό, τα οποία δεν ελέγχθηκαν κιόλας στα ρηπαρά δίκτυα. Από τη δικαιοσύνη τα θέματα των παρακολουθήσεων. Έρχομαι τώρα σε αυτά που άκουσα. Κανείς δεν πιστεύει στην Ελλάδα ότι υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Όχι ότι δεν υφίσταται η διαρροή των προσωπικών δεδομένων, όπως το λέτε, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά το Υπουργείο Εσωτερικών και κατά την κυβέρνηση αυτό έγινε πέρσι, όταν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία ήταν υπηρεσιακή. Ναι, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Υπήρχε υπηρεσιακός υπουργός, τα διέρευσε. Και αυτό θα, όχι, ότι έγινε τότε. Κατάλαβα. Και γιατί αποκεφαλίσανε τον Γενικό Γραμματέα τώρα, τον τωρινό? Έχουμε δύο λεπτά, κύριε. Αν απαντήσω, αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι είναι κανείς από τους πολίτες δεν αισθάνεται ότι υπάρχει θέμα εκλογών, ότι υπάρχει θέμα, παραδείγματος χάρη, να έχουμε στις εκλογές κάποια θέματα τα οποία θα βάλουν θέμα στη δημοκρατία μας. Η δημοκρατία είναι δεν έχουμε θέμα δημοκρατίας, και καλό είναι οι πολιτικές δυνάμεις να μην βάζουν κάποια τέτοια θέματα. Δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους αυτή την ώρα. Δεν μπορεί αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει με τέτοιον πολιτικά ασόβαρο τρόπο για τη δημοκρατία μας.
Καλά κάνει η αντιπολίτευση, η οποία επιτίθεται στην κυβέρνηση για αυτή την διαρροή, παραδείγματος χάρη, ή για τα Τέμπη ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Αλλά να βάζουμε θέμα εκλογικού αποτελέσματος και κράτος δικαίου, μέσα από το οποίο θα προκύψει ένα αποτέλεσμα το οποίο από τώρα πιθανώς δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να μην το αποδεχτούμε, θεωρώ ότι κάνουμε κακό σε μια δημοκρατία η οποία μετά το 1974 και κάρι στις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Καραμαλή κυρίως, που την εμπέδωσε, και όλων των άλλων από το 1974 και μετά, είναι στέρεη. Αυτό το οφείλουμε στη δημοκρατία μας. Πάντως ήθελα να πω το εξής. Πολύ σύντομα, ναι. Μπορείτε, παρακαλώ, κύριε Αντώνη. Η δημοκρατία ήταν στέρεη, απόλυτα, μέχρι τη στιγμή που ήρθε στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα το ακούστε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλα αυτά που είπαμε γίνανε σε διάστημα λίγων ετών. Ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και ήμουν ενεργός πολίτης και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός, δεν είχαμε τέτοια συρροή τέτοιων βαραίων ποινικών αδικημάτων. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Κύριε Σαμπούλε, αφήστε τον, παρακαλώ, γιατί πρέπει να δεν κλείσω. Δεν είχαμε συρροή τόσων πολλών βαραίων, πιστεύω. Τι γνώμη που λέω. Την άποψή μου σας λέω. Είναι υπεύθυνος πολιτικά ο Μητσοτάκης για όλα αυτά. Αυτό είπε ο Στέφανος Κασελάκης, τον οποίο χαρακτηρίσατε ασόβαρο, γιατί δεν σας αρέσει προφανώς. Και εξακολουθεί να είναι έτσι. Η αιτία του κακού είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για τον κύριο Τριαντόπουλο και το ρόλο του. Εντάξει, θα έρθει και θα τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις, τον κύριο Σιμόπουλο, Στράτο Σιμόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, υποψήφιο, για να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
Τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Κόντρα 24. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 11 και 4 με την Αναστασία Γιάμαλη. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.